Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή All About Aris On Air. Ξεκινήσαμε παρέα με Γιώργο Γκάτο και Κωνσταντίνο Τζίκη και Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές, έτσι, το χειρισμό μάλλον του χαλιού, γιατί έχουμε ένα πράγμα, εντάξει. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Πρέπει να παίζουμε να αλλάξει το θέλω να σε ξαναδώ και αυτό. Να αλλάζουμε λίγο παραστάσεις. Που το θυμήθηκε αυτό. Δεν ξεχνιέται αυτό. Άλλαξε πολύ γρήγορα και καλά έκανε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την δύο-ώρη ενημέρωση σχετικά με όλα τα θέματα του Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τμήματα έραση τέχνη στην έκτακτη εβδομάδα. Χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο και Χρήστανο Σαλτίδη σε αυτή την έκτακτη εβδομάδα των αδειών. Στον απόϊχο των όσων τραγικών γεγονότων συνέβησαν χθες το βράδυ στη Χαλκιδική μετά τη φωνική κακοκαιρία που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Ναι. Και ο αριθμός αυτός φοβάμαι ότι μπορεί και να ανέβει, γιατί πάνω από 100 και άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Τριγύρω Περιοχής και της Θεσσαλονίκης. Έχει αφήσει ντρίμια ουσιαστικά αυτός ο καιρός. Βλέπεις φωτογραφίες και δεν μπορείς να φανταστείς πως αυτό έχει γίνει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και μόνο από τη φύση. Είναι δέντρα πεσμένα, αυτοκίνητα γυρισμένα, περιουσίες κατεστραμμένες, ρεύμα, νερό ούτε για δείγμα. Εντάξει, ήταν πολύ τραγικά γεγονότα χθες το βράδυ. Και είναι άραγε ένα φαινόμενο το οποίο τα επόμενα χρόνια θα το ζήσουμε και ακόμη περισσότερο. Δηλαδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να χτυπάνε την πόρτα της Ελλάδας. Δηλαδή κάποιοι έτσι υδροστρόβιλοι, γιατί νομίζω υδροστρόβιλος χαρακτηρίστηκε το χθεσινό συμβάν. Κάποιοι ανεμοστρόβιλοι μικροί, εντάξει πάντα είχαμε ανεμοστρόβιλους μικρούς, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να μεγαλώνουν από ό,τι φαίνεται το εύρος των καιρικών φαινομένων, των ακραίων καιρικών φαινομένων, και θα συναντήσουμε έτσι σκηνικά τα οποία τα έχουμε συνηθίσει μόνο στις ταινίες. Στη χώρα μας. Πραγματικά αυτά που είναι χθες το βράδυ και ό,τι βίντεο ανοίγεις για να δεις, νομίζω ότι είσαι σε κάποια σειρά, ξέρω εγώ, που γίνεται στο Hollywood, που γυρίζει στο Hollywood. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι αυτό είναι αληθινό και ξέρεις, έχει κοστίσει ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Και δηλαδή... Είναι και ώρα να ελέγξουμε τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού, όπως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις, να δούμε τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθεί ο περαιτέρω κίνδυνος. Αυτές τις ώρες που διανύουμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε όμως κλίμα. Δεν θα το αφήσουμε πίσω μας, γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο να το αφήσει πίσω σου. Απλά θα το αφήσουμε για λίγο στο περιθώριο για να ασχοληθούμε με τα θέματα του Άρη, με το κίτρινο-μαύρο ρεπορτάζ, με όλες τις ειδήσεις σχετικά με το ποδόσφαιρο, όπου στο ποδόσφαιρο η ομάδα του Άρη βρίσκεται στην τελική ευθεία του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της εν ώψη του πρώτου προκριματικού αγώνα στο Europa League. Ναι, είμαστε σχεδόν 24 ώρες πριν το τελευταίο φιλικό του Άρη επί Ολλανδικού εδάφους κόντρα στην PSV, που ουσιαστικά είναι το πιο δυνατό τεστ που θα έχει σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Είχαμε τετ-α-τετ Διαμαντόπουλου με Σάββα Παντελίδη και τους παίκτες, και γενικότερα όλοι μίλησαν με όλους. Ναι, ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης ουσιαστικά βρέθηκε χθες το απόγευμα μαζί με τον Λούκα Σάσα στην Ολλανδία. Mm-hmm. Να παρακολουθήσει από κοντά αυτό το τελευταίο σκέλος της προετοιμασίας, αλλά και να συνομιλήσει με τον προπονητή και τους παίχτες για όλα τα θέματα που απασχολούν την κεντρινόμαυρη επικαιρότητα, πώς έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, με το πώς κυλάει η προετοιμασία και τι χρειάζεται, ας πούμε, η ομάδα στο κοντινό μέλλον. Θα τα δούμε και αναλυτικά στην πορεία. Είχαμε φυσικά και το φράγμα των 5.000 διαρκείας να σπάει χθες για πρώτη φορά φέτος στο καλοκαίρι, στην διάρκεια της πώλησης των εισιτήριων διαρκείας. Γενικότερα αρκετά πραγματάκια και για το γήπεδο και για τις μεταγραφές. Έχουμε αρκετά ονόματα τα οποία προκύπτουν και πάλι για το μεταγραφικό παζάρι των κιτρινομαυρών. Φυσικά είναι και η υπόθεση του Σούντγκρεν με την ΑΕΚ. Όλα αυτά. Έχουμε και Λαμπριάνα Πίτα, η οποία ανανέωσε στον Άρη. Έτσι δεν χάνει, δεν χαλάει. Το καθημερινό τέτοιο. Έτσι. Καθημερινή πινελιά του αριστέχνη. Επίσης έχουμε και τα τηλεοπτικά του φιλικού με την Αντρόμητο, αλλά και των αγώνων με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ναι, που βρήκαν στέγη πλέον. Και ο κόσμος τώρα θα μπορέσει να παρακολουθήσει σε περίπτωση που δεν καταφέρει να βρεθεί στο γήπεδο, που είναι σημαντικό και αυτό. Και φυσικά τις αντιδράσεις ΠΑΕ και ΚΑΕ για τα όσα συνέβησαν χθες, για την τραγωδία στη Χαλκιδική. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα και με τον Χρήστανο Σαλτίδη, τον οποίο θα τον έχουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Μας ακούτε και μέσω e-radio,
για τους συντερνετικούς μας φίλους οι οποίοι μας ακούν από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και φυσικά συμμετέχετε με τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας. Εντάξει, μπινελίκια θα τα διαβαστούν, αλλά θα τα δούμε εμείς, είναι η αλήθεια. Μπορείτε να γράψετε FM, κενό, ναι, έτσι, FM αφήστε κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και να το αποστείλετε στο 54526 και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στέλνοντας τη δική σας ερώτηση ή ό,τι θέλει να σχολιάσετε αναφορικά με αυτά που λέμε και δεν λέμε. Ναι, αλήθεια αυτό. Θα αρχίσουν τώρα, ξεχάσατε να πείτε αυτό, ξεχάσατε να πείτε εκείνο. Και γενικότερα θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ερασιτέχνη και ό,τι κινείται και ό,τι εκτελείται σε θέματα κυτρινόμαυρης ενημέρωσης. Συνεχίζει λοιπόν, όπως είπαμε, ο Άρης την καλοκαιρινή του προετοιμασία. Ξεκινήσουμε λίγο με τα προπονητικά μας, καθώς σήμερα το απόγευμα οι Κίτρινοι συνεχίζουν με προπονήσεις και ο Χρήστος Αλτίδης θα βρίσκεται εκεί για να σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις ασκήσεις, το προπονητολόγιο και φυσικά τα βιντεάκια τα οποία τα λαχταράτε να τα βλέπετε στην σελίδα του All About Aris. Θα ρισκάρω να πω ότι το απόγευμα θα έχει οικογενειακό διπλό που ουσιαστικά θα φανερωθούν πάνω κάτω η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Σάββας Παντελίδης στο παιχνίδι με την Eindhoven. Ναι. Γιατί χθες εντάξει αυτό δεν κατέστη δυνατό, γιατί το απόγευμα έριχνε κατρακτό βροχή στην Ολλανδία και περιορίστηκαν σε άλλες ασκήσεις. Σήμερα το πρωί είχαν το απαραίτητο ρηπό, γιατί δεν μπορεί να πάσουμε με διπλές προπονήσεις και αγώνα ταυτόχρονα. Θα ανέβει πάρα πολύ η καταπώνηση που θα έχουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Και νομίζω ότι ουσιαστικά είναι η τελευταία καλή προπόνηση που έχει ο Άρης. Δεν ξέρω αν αύριο το πρωί γίνει κάποιο χαλάρωμα του στυλ, ξέρεις, μέσα στο γήπεδο να βρεθούν οι παίχτες. Αν δεν κάνω λάθος, από εκεί που μένει η αποστολή μέχρι το γήπεδο της PSV που θα γίνει ο αγώνας είναι μία με δύο ώρες απόσταση. Οπότε είναι κοντά για εκείνες τις περιοχές. Καταλαβαίνεις ότι η απόσταση σε αυτές τις χώρες. Και είναι νομίζω και το ζητούμενο αυτό, να υπάρχουν κοντινές αποστάσεις, να μην καταπονηθεί η ομάδα και με μεταφορικά και με όλο έτσι το ταξίδι για ένα φιλικό παιχνίδι. Και αυτό γίνεται και κάθε χρόνο. Δηλαδή βλέπουμε ομάδες να δίνουν φιλικά ακόμη και με μη εμπορικούς αντιπάλους, απλά και μόνο για να μην καταπονηθεί η ομάδα, για να κερδιθεί και χρόνος. Γιατί είναι και σημαντικό αυτό που λες, ότι μπορεί να συνδυάσει με ένα μικρό χαλάρωμα αύριο το πρόγραμμα Σάββας Παντελίδης. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να μην προπονηθούν. Μπορεί να κάνει κάποιες ασκήσεις τακτικής, κάποιο τρέξιμο. Εντάξει, είναι περίοδος προετοιμασίας. Δεν θα το επιρρύψει κανείς κάποια ευθύνη αν γίνει κάτι τέτοιο το πρωί. Μα ναι, εντάξει. Είναι... Τι βλέπεις για Α2? Βλέπω διάφορες δηλώσεις εδώ. Γιατί έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε για μια παράνοια στην μπάσκετ λίγα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα ας πούμε βγαίνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και λέει στη συνέλευση της EuroLeague πώς γίνεται μια ομάδα να παίζει Α2 και EuroLeague ταυτόχρονα. Αυτά τα συμφωνείτε κύριε Παπαδόπουλε εσείς? Επίσης κύριε Παπαδόπουλε, πλέον δεν έχετε καμιά σύνδεση εθνικών πρωταθλημάτων και EuroLeague. Είναι κλειστά συμβόλαια, οπότε... Αν θέλετε να γίνει ανοιχτό το θέλετε, δεν το θέλετε, ουσιαστικά είναι... είναι συνεχόμενα, λένε, δεν μπορείτε να... Πλέον έχουν αφήσει τα εθνικά πρωταθλήματα στο έλεος τους, στο μπάσκετ, στην Ευρώπη δεν νοιάζεται κανείς. Και ασχολούνται μόνο με τις 4 διοργανώσεις. 5 πώς έχει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη? 4 σίγουρα. Μα πότε. Εγώ θα το έκανα αλλιώς την Ευρωλίγκα. Θα έκανα ποιος απουσιάζει πάνω από 3 φορές τα συνεχόμενες από το Final 8 ή από το Final 4 στην Ευρωλίγκα είναι διατεθειμένος να χάσει τη θέση του. Δεν πρέπει να γίνει. Κάνω κάπως αλλιώς. Δηλαδή δεν γίνεται η Αρμάνι Μιλάνο να παίζει κάθε χρόνο Ευρωλίγκα ή κάποιες ομάδες που είναι ουραγοί συνεχώς. Μα δεν γίνεται γενικότερα να έχεις αυτά τα κλειστά συμβόλαια. Δηλαδή δεν βοηθάει το μπάσκετ τίποτα. Γι' αυτό το μπάσκετ δεν έχει τα έσοδα που έχει το ποδόσφαιρο. Έτσι. Δηλαδή αν το ανοίξεις αυτό, ανοίξεις την αγορά και δεν την κλείνεις κάθε φορά και περισσότερο, σίγουρα τα έσοδα θα αυξηθούν. Το μπάσκετ έχει πενιχτά έσοδα. Στην Ελλάδα βέβαια. Στην Ελλάδα εντάξει, στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα αυξηθεί τα έσοδα. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρεις πώς να κάνεις προγραμματισμό. Στην Ελλάδα δεν ξέρεις πώς να κάνεις προγραμματισμό με το πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις πόσες ομάδες θα είναι. Δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσει, πότε θα τελειώσει. Θα γίνουν ενστάσεις από εδώ από εκεί. Είναι 5 ταχύτητες ομάδες εκεί. Σε πρωτάθλημα 14 ομάδων έχουμε 5 ταχύτητες. Ομάδων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς
να έχεις... Ξέρω ότι ξύνω πληγές τώρα και σε, σε παθιάζει. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον Άρη τη συγκεκριμένη το χρονική περίοδο. Όχι το μπάσκετ, το... η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα, ναι, αλλά το μπάσκετ πρέπει να αρχίσει να απασχολεί πάλι. Ναι, να πρέπει λίγο, πιο ενεργά. Είναι. Γιατί το λέμε με. Όχι με φοβό, αλλά με ανάγκη. Το πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να απασχολεί τον μπάσκετ. Παιδιά, ναι, ναι, λίγο να πάμε κάτι. Λίγο μπρος. Ουσιαστικά από την μέρα που πήγε ο Σούλης Μαρκόπουλος στο... Μην μπαίνεις πάση. Μείνε λίγο στο ποδόσφαιρο, μετά θα τα δούμε τα μπασχετικά μας. Θα τα δούμε και τα μπασχετικά. Μείνε τέτοιο, δεν γιατί σε βλέπω αρχίζεις και παθιάζεις για τον μπάσκετ και μετά θα θέλουμε ένα τρίωρο εκπομπής. Σε ξέρω ότι είσαι στα μπασχετικά. Ειδικά του επόμενου θα του χαλάει. Είδες. Λοιπόν, ο Άρης θα προπονηθεί το απόγευμα λοιπόν, και δεν αποκλείεται έτσι, και κάποιο διπλάκι ως πρόμαχος έτσι, της αυριανής, του αυριανού φιλικού. Ναι, εντάξει. Ναι, πρέπει να χωριστούν οι μπλε και οι ροζ. Οι γαλάζιοι και οι ροζ. Έδειξε 10 Παντελίδη. Έδειξε 10. 8 και 4. Μπορεί να είναι θέμα αυτό, βέβαια. Μπορεί. Άνετα. Ελπίζω όχι εγώ. Άρεσε ο Κωνσταντινίδη, ξέρω εγώ. Ρισκάδι μετά δεν παίχτηκε. Ρισκάδι με. Λοιπόν, αυτά για το προπονητικό. Νομίζω αναφερθήκαμε και στα τηλεοπτικά, δηλαδή και στην ΕΡΤ αλλά και στην Κοσμοτέ TV για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο αρχικά. Για το φιλικό παιχνίδι. Ναι, ουσιαστικά η ΕΡΤ ήρθε στη συμφωνία με τον Άρη για το παιχνίδι του Κλάνης Βικελίδης με τον Ατρόμητο, που είναι το crash test των δύο ομάδων, που ακριβώς μια εβδομάδα μετά από αυτό το φιλικό θα ρηχτούν στη μάχη των προκριματικών του Europa League. Είναι ένα πολύ, καλό, πολύ δυνατό φιλικό για μένα στα μάτια τα δικά μου. Γιατί και νομίζω και, ότι ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή. Και είναι ευκαιρία να δείξει ο κόσμος ότι τα 4 εκατομμύρια γίνουν και 4,5. Χτυπήστε ένα 50, εγώ θα πω εγώ τηλεθέαση. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό τεστ. Γιατί θεωρώ τον Ατρόμητο λίγο καλύτερη ομάδα από την ΑΕΛ. Έως πολύ. Ναι, δηλαδή, αν ήταν ακόμα ο Κάναντι στον Ατρόμητο, θα ήταν σίγουρα για μένα μια πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΛ. Μ' αρέσει τα φιλικά ο Ατρόμητος. Μ' αρέσει τα φιλικά, δηλαδή. Έχει δείξει και καλές εικόνες και κακές. Ναι, δείχνει να έχει μια συνέχεια από πέρσι. Αν εξαιρέσει το δεύτερο ή το πρώτο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Το κομμάτι λίγο δεν μου αρέσει. Ναι, που προηγήθηκε 1-3 και έχασε 4-3 σε κάποια φάση. Μιλώντας για φιλικά. Και στοιχηματικά δεν μου αρέσει αυτό. Μιλώντας για φιλικά, είχε χθες και η ΑΕΛ παιχνίδι, ναι. Όσο ήμασταν εδώ, και ολοκληρώθηκε μετά τις 7.30, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κόντρα στη Ραντ, ναι. Με αυτό το φτωχό 1-0, το οποίο παρέμεινε από το 20, από το 26, από το 28, συγγνώμη. Ο Ντούσαν Κέρκες χρησιμοποίησε 2 ενδεκάδες, ναι. Εκ των οποίων η πρώτη ενδεκάδα, η βασική που χρησιμοποίησε, δεν έχει μέσα Έλληνα, ούτε Κύπριο. Και στη δεύτερη, ας πούμε, είναι οι εφεδρίες, φαντάζομαι, που έχει σαν ομάδα. Mm-hmm. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι ένα κλειστό σύνολο. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι ένα κλειστό σύνολο που προσπαθεί να κρατήσει από πέρσι την ομοιογένειά του. Έχει κάνει τη μεταγραφή του Γκαζαριάν ως πιο προβεβλημένη και μία-δύο μικροκινήσεις. Έχει χάσει το βασικό στέλεχος της άμυνας που κατέληξε τον Οπέλ και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά, παιδί μου, εκεί βασίζεται στην ομοιογένεια. Mm-hmm. Και όπως είπαμε προχθές και με το Χρύσανθο, καμιά ομάδα δεν θα είναι έτοιμη. Θα βασιστεί πιο πολύ στη φυσική κατάσταση και στην κόντρα. Εννοείται αυτό. Και εγώ ξαναλέω ότι η ΑΕΛ μπορεί να είναι και σε πολύ χειρότερη κατάσταση, σε φυσική κατάσταση τουλάχιστον, από τον Άρη. Γιατί και ξεκίνησε λίγο πιο αργά. Και την βλέπω να έχει δώσει ήδη. Έχει δώσει δύο φιλικά. Δύο φιλικά. Και θα δώσει από. Σαν να το βιάζονται λίγο. Δεν ξέρω. Από χθες που ξεκίνησε μέχρι τις 22, μέχρι τις 20. Που ολοκληρώνουν τα φιλικά προετοιμασία, ουσιαστικά δίνει 4 παιχνίδια σε 10 μέρες. Αυτό δηλαδή. Ας πούμε, αν το βλέπεις τον Άρη αυτό, 4 παιχνίδια σε 10 μέρες, 5 μέρες πριν την Ευρώπη, δεν μπορείς να φανταστείς ένα σχόλιο. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι και αυτό, είναι προπονητική, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά μου κακοφαίνεται εμένα στο μάτι. Είναι 4 φιλικά μέσα σε 10 μέρες. Είναι λίγο. Είναι, εντάξει. Και επίσης, γιατί αργήσαν να ξεκινήσουν αυτή η προετοιμασία, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπεις ότι άρεσε και κοινά, δηλαδή εσύ γιατί πας 3-4 μέρες μετά. Και μια εβδομάδα μη σου πω. Μια εβδομάδα πίσω από την οποία. Περίπου. Ναι, εντάξει, είναι και αυτές τέτοιες. Πώς λέγεται, είναι προπονητικές επιλογές. Προπονητικές παθογένειες ίσως είναι. Εκεί στο μακρινό πράβε της Βουλγαρίας. Ναι. Το τίμιο. Γιατί δεν πας να κάνεις ένα φιλικό μαζί τους πριν το επίσημο, όταν γυρίσεις. Παγκόσμια πρωτοτυπία.
Λοιπόν, πάντως. Αυτό το είδες, το επικό. Στην προπόνηση της United πάνω από την στο γήπεδο της Αυστραλίας, γιατί εκεί είναι η κόκκινη διάβολη και κάποια φιλικά παιχνίδια, σηκώθηκε ένα αεροπλάνο φίλων της Liverpool που λέει η Liverpool έχει σφοδέσει στις πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και από κάτω όλοι και οι παίχτες κάνανε προπόνηση, ας πούμε, και κοιτούσαν περίεργα. Το κοιτάτε το ταβάνι, έγινε, κοιτάτε το αεροπλάνο τώρα. Αυτό όμως είναι τρολάρισμα, ωραίο. Εδώ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αυστραλέζικο το τρολάρισμα, και στην Αυστραλία ξέρουμε όλοι τι κυριαρχεί. Τα καγκούρα. Μελμπούρν. Μελμπούρν FC. Όχι, η Λίβερπουλ εννοείται. Εντάξει. Η Λίβερπουλ την Αυστραλία. Ίδια ώρα, άμα έχει τέσσερα φιλικά η Λίβερπουλ σε τέσσερα διαφορετικά γήπεδα της Αυστραλίας, θα είναι και τα τέσσερα γήπεδα sold out. Τώρα, οι κακές γλώσσες μου μπορεί να σε έλεγαν λίγο μεροληπτικό με τη Λίβερπουλ. Όχι, καθόλου μεροληπτικό. Έχει γίνει και έρευνα. Τι έκανε εσύ. Και για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο έχει και πολύ Arsenal στον κόσμο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει τόσο Arsenal στον κόσμο. Λοιπόν, για να μείνουμε λίγο στα θέματα του Άρη και τα παιχνίδια φυσικά με την ΑΕΛ, με την ΑΕΛ Λεμεσού, για να είμαστε ακριβείς, μην νομίζει κανείς ότι παίζουμε με τον Κούγια. Τα ανέλαβε, είχαμε ένα θεματάκι σήμερα στο All About Άρης με το θέμα της Cosmote TV. Ναι, ουσιαστικά γιατί σε αυτό το στάδιο ακόμα, αλλά και στο τρίτο επαγγελματικό γύρο, οι ομάδες είναι ελεύθερες να διαπραγματευτούν με όποια κανάλια θέλουν για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση του Άρη αυτό έγινε με την Κοσμοτέ. Αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, από τα play-off του Europa League και της ομίλους, είναι αυτόματα στην κεντρική διαχείριση της Κοσμοτέ. Εντάξει, ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία, έτσι κι αλλιώς την έχει την ευκαιρία. Με Σφυρακόπουλο, λες. Δεν νομίζω. Γιατί δεν παίζει λίγο. Γιατί τι λες, φέτος στα παιχνίδια και νομίζω ότι στη Champions League ήταν με την ΑΕΚ. Ναι, ναι, εντάξει. Και η Europa League πρέπει να έκανε όμως. Νομίζω τον Ατρόμητο. Πρέπει να ήταν με τον Πάουκ στην Πάτε Μπότισοφ. Ναι, έκανε πάω. Έκανε πάω ο Στρακόπουλο. Ναι, εντάξει, απλά δεν γιατί νομίζω να κάνει. Στη μάχη των προκριματικών. Άμα πέσει ο Άρης, λέμε ρε παιδί μου ότι περνάει ο Άρης στους ομίλους και πέσει με καμιά ομάδα από Αγγλία. Τι παξίλο, δε. Τι παξίλο, εμπορικό αντίπαλο. Θες εμπορικό αντίπαλο. Ναι, θες ένα καλό αντίπαλο στους ομίλους. Θέλω να περάσω στους ομίλους. Ναι. Και μετά μου θέλει έρθει. Δεν έχω πρόβλημα εκεί. Θέλει έναν Άγγλο. Έναν Άγγλο δεν θέλω. Μεταξύ μα. Βασικά τη Τσέλση παίζει τέτοιο τσάμπεζλι. Μεταξύ μα. Μεταξύ μα το γήπεδο θα είναι γεμάτο σε περίπτωση που προκλήσει ο ομίλου. Αλλά απέχουμε πάρα πολύ μέχρι εκεί. Φέρτε μου οπότε, όχι. Οπότε α το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Να, κοιτάμε πάρα κάθε αγώνα ξεχωριστά και άλλα τέτοια κλισέ. Που λέμε πω φερτέ είναι δυσμένα του αγώνα. Μπορεί να είναι Άγγλο στα προγραμματικά. Οι Crusaders τι με ποιον πέσανε τελικά. Μάθαμε. Crusaders θέλω. Βορειοϊρλανδοί βέβαια. Αλλά εντάξει. Οι Crusaders νομίζω έπαιξε τον πρωταγώνα την προηγούμενη εβδομάδα. Ή παίζει σήμερα. Οι Crusaders παίζουν με τον αντίπαλό του και μετά είναι στην ίδια φάση με τον Άρη. Ήταν δηλαδή αν θα παίζαμε με το ζευγάρι των Crusaders με κάποιο άλλον. Οπότε δεν παίζουν ακόμη. Ναι, σήμερα είναι Πέμπτη. Οπότε κοιτά εδώ τι γίνεται. Έχει μια σαρανταριά μάτσα. Να χάσουμε στοίχημα. Έχει ξεκινήσει το Punic Scoopy και το Ορντάμπαση Torpedo Cutaisi. Ναι. Κοίτα εδώ, η λίστα είναι τελείωτη. Και επίσης έχει και τις ομάδες της Ισλανδίας, οι αγώνες ξεκινάνε 11 η ώρα. Ενώ αυτές ξεκινήσανε 4.30. Έχει όλη μέρα για το παλίγκ σήμερα. Αυτά τα προγραμματικά είναι τελείωτα. Αλλά έχει διάφορες και γνωστές ομάδες. Έχει και κάποιες, ξέρεις, από τριτοδεύτερα πρωταθλήματα που είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία της UEFA. Τα τριτοδεύτερα πρωταθλήματα που είναι καλύτερα να πούμε από την τέτοια. Από την Super League. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα της Αντόρας, ας πούμε. Ποδοσφαιρομάνα. Ή τον νομίζω Φερόε, αλλά δεν μπορώ να κορυδέψω το νησιά Φερόε, γιατί έχουμε χάσει από εκεί. Που από τους ψαράδες. Λοιπόν, για να το επαναφέρουμε και πάλι λίγο πριν το διάλειμμα, να αναφέρουμε πως οι δύο μάχες του Άρη με την LMSU θα μεταδοθούν από το συνδρομητικό κανάλι, το οποίο πήρε τα δικαιώματα. Ναι. Ραδιοφωνικά στο Λίμπεδο 107,4 και live στο olabadvars.com. Ναι. Ευλόγησε και λίγο τα γένια σου, γάτες, παρακαλώ. Μπράβο. Λοιπόν, το συνδρομητικό κανάλι πήρε τα δικαιώματα των δύο αναμετρήσεων με την κυπριακή ομάδα. Θα μεταδώσει τον πρώτο αγώνα στο Κλάνης Βικελίδης στις 25 Ιουλίου στις 9.30, αλλά και τον επαναληπτικό, τον οποίο θυμίζουμε ο επαναληπτικός θα γίνει όχι στο γήπεδο της ΑΕΛ Μεσού, καθώς κρίθηκε. Ναι. Πώς το λένε αυτό, κρίθηκε μη επαρκές. Ναι, δεν έχει την άδεια των ευρωπαϊκών αγώνων. Ναι. Και θα γίνει στη Λάρνακα. Και όλα τα παιχνίδια, ας πούμε, και την προηγούμενη και την προηγούμενη σεζόν έγιναν στο γήπεδο της Άγκη Λάρνακα. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το τσίριο που έχει σαν έδρα της.
ο Τσίριος που είχαμε δει. Ναι, αυτό το Wikipedia δεν ξέρω. Στη Λάρνακα, όπου υπάρχει και το αεροδρόμιο και είναι και πιο άμεσο από ό,τι μας έχει μεταφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος για τους φίλους του Άρη να μεταβούν άμεσα στο γήπεδο, να μην έχουν και ταλαιπωρία. Την 1η Αυγούστου θυμίζουμε το παιχνίδι, ο επαναληπτικός. Τι ζέστη μπορεί να έχει 1 Αυγούστου στην Κύπρο. Ξέρεις πολύ καλά τι πολύ τη ζέστη να έχει. Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μας ημιωρό. Να πούμε ότι κάπου εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Κλείνουμε το πρώτο μας ημιωρό, Γιώργο Γκάτο. Εσείς στο LFM γεννώ το μήνυμά σας στο 54526 για τα μηνυματάκια σας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, Γιώργο Γκάτο, και επιστρέφουμε με περισσότερο All About Aris On Air. Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημιωρό της εκπομπής All About Aris On Air. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Χρήστανο Τζαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Πριν τη σύνδεσή μας, εγώ να σας μεταφέρω πως η δημοσιογραφική ενημέρωση για την προετοιμασία, τα φιλικά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη είναι μια προσφορά από το Κόσμημα Μακριτσίμης, με εμπειρία στο χώρο του χρυσού κοσμήματος. Είναι εδώ για να σας προσφέρει τα πιο στυλά τα κοσμήματα στις πιο απίθανες τιμές. Κοσμήματα που φοράει κάθε στυλά τη γυναίκα και το δώρο που θα ήθελε να κάνει κάθε άντρας στη σύντροφό του. Κριτσίμης Jewelry, Γρηγορίου Λαμπράκη 190, Άνω Τούμπα. Κάνε τις αγορές σας και στο www.kritsimis.gr. Και φυσικά, Ανθουλάκη Smart Trans, αν απαιτείτε υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφές προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, η επιλογή σας είναι μονόδρομος. Από το 1973 συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, Ανθουλάκη Smart Trans. Νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχής παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πληροφορίες στο 2310-75-30-24 και στο ανθουλάκης.ltd.gr. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Χρήστανο Τζαλτίδη. Καλησπέρα, Χρήστανθε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Μπράβο. Εντάξει, τα πορτογαλικά δημοσιεύματα τώρα που μου στέλνεις, Γιώργο, είναι αντιγραφή των ελληνικών. Ναι, απλά επειδή δηλαδή, ήταν η record αυτή που το έγραψε, δεν το έγραψε κάποιο τυχαίο πορτογαλικό site, αυτό το έστειλα. Βάλε ότι γράφουνε. Βάλτε ένα θεματάκι. Ότι γράφουνε για αυτόν τον τύπο, ο οποίος έχει προταθεί στην Ισπανική Λίγα και ο μάνατζερ του κάνει καλή δουλίτσα και στην Ελλάδα και στην τέτοια. Ας το καταγράψουμε. Ο 20διάχρονος αριστερός μπακ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά τώρα, πολλές φορές ούτε παντογνώστες είμαστε, ούτε τα ξέρουμε όλα απ' έξω και ανακαλυφθά. Αλλά με βάση το βιογραφικό του δεν νομίζω ότι είναι κάτι το φοβερό και το τρομερό η συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά αυτό το γράφει record, όπως λες, είναι το All About Aris της Πορτογαλίας. Είναι φυσιολογικό. Σήμερα, Χρήστανθε, τελευταία ουσιαστικά καλή προπόνηση του Άρη, επί ολλανδικού εδάφους. Νομίζω τελευταία προπόνηση γενικά. Ναι. Είναι αυτή η απογευματινή, καθώς αύριο δεν έχει το πρωί προπόνηση. Η ομάδα παίζει το φιλικό της με την Eindhoven και το πρωί της, του Σαββάτου, τώρα αν κάνουν κάποιο χαλάραμα το πρωί του Σαββάτου δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω, γιατί μία η ώρα τοπική, αν θυμάμαι καλά πετάμε, κάπου εκεί τέλος πάντων, η ομάδα πρέπει να είναι και αρκετά νωρίτερα λόγω του όγκου των αποσκευών και όλα αυτά στο αεροδρόμιο του Düsseldorf. Άρα έχουμε και ταξίδι. Μια άλλη φορά κάναμε 2 ώρες με βάση την κίνηση. Και επειδή είναι και Σάββατο πρωί, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πάλι κίνηση. Άρα δεν το βλέπω για προπόνηση. Άρα είναι τελευταία προπόνηση. Φιλόρισα, να είδηση. Τελευταία προπόνηση στην Ολλανδία. Εντάξει. Η είδηση αποκλειστικά στο Λαμπαουτάρι. Το μάθατε πρώτη εδώ. Ναι, πρώτη εδώ, πρώτη εμείς. Οι συνάδελφοι από ό,τι άκουγα δεν το είπανε πριν. Βγήκαν στα ραδιόφωνα. Άρα πρώτος εδώ το λέω. Πολύ ωραία. Αποστολή στην Ελλάδα, χρειάζεται τελευταία προπόνηση. Σωστά τα λέει. Η τελευταία προπόνηση. Και τους ξυπνάει ο Σάββας Παντελίδης στις 7 η ώρα το Σάββατο και κάνουν κανονική προπόνηση και εκτιθέμεθα. Όχι ρε φίλε, ποιο Σάββατο. Το Σάββατο σου λέμε πετάει πίσω. 7 η ώρα μου τους ξυπνήσει. 9 παρά 25, τι το πρωί. Ναι. Στρατιωτική. Όχι, και δεν θα έχουν ρούχα. Σωστό και αυτό, ναι. Πότε θα γίνει τα ρούχα. Δεν προλαβαίνεις, άρα ενώ προπόνηση. Πότε πας σε κανένα γυμναστήριο βέβαια. Όπου θα κάνουν λίγο gym. Λίγο ping-pong. Ping-pong πρωτάθλημα. Ping-pong παίζουν έτσι. Τους βλέπω φέτος. Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης ping-pong. Στον ελεύθερο χρόνο. Στην Κορέα. Έχουν πάλι. Η Αυγή Βόρεια Κορέα. Βόρεια Κορέα, Βόρεια Μακεδονία. Εμείς είμαστε όλα τα νότια. Προάστια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, όπως έχετε αντιληφθεί, κάνουμε βόλτες. Δεν έχει προπόνηση. Το ίδιο χαλαρή ήταν και η ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι
Το ρεπορτάζ δεν έχει αγωνιστικό, θα έχει το απόγευμα βέβαια σε λίγη ώρα που ξεκινάει η απογευματινή προπόνηση. Το ρεπορτάζ έχει να κάνει από τη μία με τις συναντήσεις, τις κουβέντες που είχε ο Ντίνος Νεμαντόπουλος εδώ με έναν τους ποδοσφαιριστές χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο της ομάδος. Τους ρώτησε το πώς πάει μέχρι τώρα η προετοιμασία, αν χρειάζονται κάτι, αν θέλουν κάτι, αν έχουν κάτι να σχολιάσουν, τη γνώμη τους. Πράγματα που νομίζω ότι πρέπει η ομάδα να τα παρακολουθεί. Πρέπει ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας να έχει γνώση των αναγκών, των θέλω, των πιστεύω των ποδοσφαιριστών. Και γι' αυτό έκανε μια σειρά από ραντεβού προκειμένου να τα διαπιστώσει και βεβαίως εφόσον υπάρχουν θέματα, προβλήματα, οτιδήποτε, να προσπαθήσει να τα λύσει. Το δεύτερο θεματάκι έχει να κάνει με την κουβέντα που είχε για αρκετή ώρα με τον Σάββα Παντελίδη. Βέβαια, καθημερινά τα λένε, αλλά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι άλλο το τηλέφωνο και άλλο να είσαι στο ίδιο τραπέζι, να κάθεσαι και να συνομιλείς. Νομίζω ότι από χθες το μεσημεράκι που είπε ο Δήμος Λιμαντόπουλος, με εξαίρεση το διάστημα που υπήρχε η προπόνηση, όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν με τον Σάββα τον Παντελίδη, συζητούσαν για την ομάδα και σήμερα από το πρωί είναι μαζί, μιλάνε για πιθανούς μεταγραφικούς στόχους και το λαμβάνει μια ενημέρωση ο Ντίνος Διαμαντόπουλος προφανώς για να τα μεταφέρει και στον Δόρκα Ρηπίδιαν και νομίζω ότι ο πρόεδρος της ομάδας ήδη έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Σάββα τον Παντελίδη για να δουν και την κατάσταση από τη μία αλλά και το τι χρειάζεται από εδώ και πέρα η ομάδα. Λίγο πολύ βέβαια το ξέρουμε όλοι τι χρειάζεται και το βλέπουμε όλοι τι χρειάζεται η ομάδα. Νομίζω ότι αν υπήρχε διαθέσιμος αριστερός μπακ στα χρήματα που θέλει η ομάδα σε μια δύσκολη ομολογουμένως θέση, τότε θα τον είχε αποκτήσει. Απλά επειδή βρισκόμαστε στα μέσα Ιούλη, αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις για να έχουν τώρα. Ο Άρης τον θέλει τώρα, διαφορετικά τον αφήνει για μετά τα παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού, ώστε να πέσουν λίγο και οι τιμές. Βέβαια, πάντα αυτό έχει ένα ρίσκο. Δεν έχει έναν παίχτη εκεί, όπως ο Κόρκου. Δεν είναι όπως στην περίπτωση των μεσοεπιθετικών που τραυματίστηκε ο Λάρσον, ενώ είχε τραυματιστεί και ο Μπρούνο Γκάμα και εκεί έχεις για τα παιχνίδια και τον Τιγκινί και τον Κουφατζίδη. Και τον Μαρτίνες μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκεί και τον Τόνσο κατά περίπτωση μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκεί και τον Ντουάρτε κατά μία έννοια μπορείς να χρησιμοποιήσεις για ένα διάστημα στη δεξιά πλευρά. Γενικότερα υπάρχουν αρκετές λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που μπορείς να βασιστείς, που μπορείς να δώσεις τη φανέλα ή το βασικό του προγραμματικού για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αντιθέτως, το αριστερό μπακ υπάρχει μόνο ο Κόρφιτ και μόνο αν κάνεις αλχημίες θα μπορέσεις να καλύψεις το όποιο κενό αν φυσικά υπάρξει. Άρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρίσκο με τον ένα μόνο παίκτη που υπάρχει εκεί και είναι η μοναδική θέση στην οποία δεν υπάρχει βάθος για τον Άρη, γιατί πλέον έχεις τον Σούντγκρεν. Από την Κυριακή θα είναι στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα ξεκινάει οι προπονήσεις. Είδα ότι έβγαλε και έναν Ταλκά ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος το Γενάρη ήταν η αιτία που χάλασε η μεταγραφή του Σουηδού στον Άρη. Έτσι όπως την έφερε στο Σούντγκρεν εντός εισαγωγικών τον Γενάρη, έτσι κάπως την έφερε ο Σούντγκρεν τώρα. Καθώς το παιδί μας άρρωστησε, τι να κάνουμε. Εγώ ως σωστός επιστήμων, ως άνθρωπος ο οποίος ξέρετε ότι πάνω απ' όλα έχω τις ιατρικές γνώσεις για να αντιληφθώ πότε ένας παίκτης έχει πρόβλημα. Είχα προβλέψει, αν το θυμάστε, από την προηγούμενη εβδομάδα ότι το παιδί μας αυτή τη εβδομάδα θα ασθενήσει. Είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατες στομαχικές διαταραχές πριν το παιχνίδι με την Αραράτ. Δύο, τρεις ημέρες, τέσσερις, δεν ξέρω, έφαγε κανένα ντονέρ εκεί στη Σουηδία. Τέλος πάντων, χρειάζεται μεσογειακή διατροφή για να φτιάξει αυτό. Χρειάζεται βεβαίως μεσογειακή διατροφή το παιδί, γι' αυτό έρχεται από την Κυριακή μια εβδομάδα νωρίτερα να πάει καμία χωριάτικη σαλατίτσα για να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια με την ΑΕΛ Μεσού. Βλέπετε, το ρεπορτάζ είναι έγκυρο, το ιατρικό ρεπορτάζ της εκπομπής είναι έγκυρο και προέβλεψε ακριβώς το συνδεσμό. Έβγαλε λοιπόν την πίκρα του ο Σουηδός, ο οποίος ήθελε προφανώς ο Άρης να δώσει 120 χιλιάρικα στην ΑΕΚ, να δώσει 200 χιλιάρικα το χρόνο στο Σούντγκρεν και την ίδια στιγμή να μην παίξει στα κρισιμότερα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά που θα του εξασφαλίσουν πολλαπλά έσοδα. Και να παίξει τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ για να το χειροκροτάνε και να του λένε μπράβο αγόρι μου,
έπαιξε με την εκτίμηση τη φανέλα και δεν βάλαμε τον τύπο ο οποίος στο 13ο λεπτό μπήκε και αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες. Αλλά δικαιωθήκαμε άλλη μια δύο ρεπορτάζ και δύο. Κατάλαβα, δείτε, δύο αποκλειστικά. Ένα ότι είναι η τελευταία προπόνηση και ένα ότι ο Σούμπιερ θα αρρώστενε. Άμα βλέπεις μπροστά, φίλε, άμα προβλέπεις, έτσι συμβαίνει. Πάντως, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι ο Σούντγκρεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αρκετό mentality, έχει και την ετοιμότητα και ειδικά σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτό το χρονικό σημείο, ο έτοιμος ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Και είναι ένας παίκτης τέτοιος, ένας παίκτης που ανεβαίνει όλη την πλευρά, ένας παίκτης με πολλές δυνάμεις, ένας παίκτης με πολλές περισσότερες δυνάμεις ακόμα και όταν οι άλλοι είναι έτοιμοι. Σκέψου πόσο μάλλον όταν οι άλλοι είναι ανέτοιμοι. Περιμένουμε πολλά από το Σούντ, δεν είναι ψηλά η προσδοκία για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και ευελπιστώ ότι θα μας δικαιώσει και θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει με τη φανέλα του Άρη και θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε έναν εξαιρετικό παίκτη στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί όπου από πέρσι υπήρχε σημαντικό θέμα, σημαντικό πρόβλημα. Στον τρόπο παιχνική του Άρη, ναι μεν ανασταλτικά και ο Τζανακάκης και ο Κωνσταντινίδης ανταποκρίθηκαν, αλλά στο επιθετικό κομμάτι δεν μπορούσαν να δώσουν αυτό το οποίο ήθελε ο Σάββας Παντελίδης, τουλάχιστον στο βαθμό που ήθελε, και γι' αυτό ο Άρης επέλεξε να παίχνει ο οποίος και να ανέβει μπορεί και να κόψει μπορεί και να τρέξει μπορεί και στα μπουκά έχει και πάθος έχει και του πάει και πέναλτι. Και έτσι αυτό του πάει και πέναλτι εύστοχα. Είναι και σημαντικό και αυτό. Η τρίτη είδηση της ημέρας είναι τα τηλεοπτικά που έκλεισαν και το φιλικό αλλά και ο αγώνας της LMSU. Ναι, το φιλικό δεν ξέρω αν είναι στο πακέτο. Δηλαδή αν προβλέπετε για τα φιλικά τα εντός έδρας με βάση το συμβόλαιο που έχει ο Άρης με την ΕΡΤ, δεν το ρώτησα αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει πρόβλεψη και για αυτό, δηλαδή αν για τα εντός έδρας παιχνίδια, έχω είναι εντύπωση... το συμβόλαιο που έχει ήδη ο Άρης. Ότι... Περίμενε, μην βιάζεσαι, να σου πω και... Γιατί και το παιχνίδι του Ατρόμητου με ακούσεις, την Νότιχαμ. Έχει την εντύπωση, ρε αγόρι. Το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Νότιχαμ νομίζω ότι και αυτό μεταδίδεται από την ΕΡΤ, οπότε θέλω να σε επιβεβαιώσω. Γι' αυτό το κάνω. Κάτσε να το πω και μετά επιβεβαιώσω. Μπορεί να λέγε το αντίθετο. Μην βιάζεσαι. Περίμενα να το πω πρώτα. Πώς θα με επιβεβαιώσει αν δεν το πω πρώτα? Αν δεν το πω πρώτα, θα το έχεις πει πρώτα εσύ και θα σε επιβεβαιώσω εγώ. Που το βλέπω το μέλλον. Το μέλλον προβλέπεις. Το Ταμείο Ανεργίας το βλέπεις που έρχεται λίγο. Λοιπόν. Τι ωραία ρε φίλε, Ταμείο Ανεργίας. Άνεργος θα πληρώνεσαι. Τι άλλο θες? Δεν θα δουλεύεις τώρα. Άσε τώρα. Λοιπόν. Προφανώς και όλοι πρέπει να δουλεύουν και όχι να είναι στο Ταμείο Ανεργίας και προφανώς και όλοι το προτιμούν να δουλεύουν και να πληρώνουν και όχι. Όχι, ωραία, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που προτιμούν να είναι στο Ταμείο Ανεργίας. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν το ξέρω τι ισχύει, αν δηλαδή στο συμβόλαιο που υπάρχει, γιατί το συμβόλαιο είναι από πέρσι, ενώ πέρσι όταν έπαιξε ο Άρης δεν είχε γίνει ακόμη το συμβόλαιο. Αν υπάρχουν και αυτά τα φιλικά τα εντός έδρας ή κάποια τέλος πάντων. Αλλά θα το δούμε, θα το ρωτήσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που τα πήρε το Κοσμοτέ TV και το παιχνίδι του Άρη που έχει τα δικαιώματα ο Άρης, αλλά και το παιχνίδι του Κύπρο το πήρε το συγκεκριμένο κανάλι και εύχομαι πραγματικά όλη τη χρονιά, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να γράψει πολλούς αριανούς το Κοσμοτέ TV λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων του Άρη. Να πετύχει δηλαδή ο Άρης, όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό, μια ευρωπαϊκή πρόκληση στους ομίλους που τα δικαιώματα στην φάση του Group State τα έχει το Κοσμοτέ TV. Αυτή είναι η κατάσταση για τα τηλεοπτικά, όπου ξεκάθαρα πρέπει να υπάρχει ένα νέο συμβόλαιο για τον Άρη, ξεκάθαρα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον διπλασιασμός των χρημάτων που παίρνει ο Άρης. Έχω και ένα σχετικό άρθρο το Σάββατο στην Άρση, μην το χάσετε, δεν χάνετε η Άρση του Σαββάτου. Πέρα ότι έχει καινούργια φωτογραφία μου. Έχει και οι αρχισυντάκτες με έχουν χώσει να κάνω ανάλυση και για το τι βλέπω στην Ολλανδία. Μιλάμε για σκάνδαλο. Δηλαδή, επτασέλιδα αφιέρωμα αφήσει ένα Σαλτίδης. Έξτρα σελίδα. Έξτρα σελίδα Σαλτίδης. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά πράγματα. Θα πρέπει να υπάρξει μια διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους εκφορείς, τους αρχισυντάκτες Άρση. Με είδαν εδώ πέρα Σταυροπόδη και σου λένε τα γράφεις όλα μπαουτάρες, όλα ο γκάτος, οπότε γράψε και κάτι εσύ στο την άρεσή σου. Χρήσατε, μιας και αφαντά. Αναφερθήκαμε ναι. Λίγο στα γραφόμενά σου, υπάρχει ένα μήνυμα από τον ναι. 325 που σε ρωτάει για το υστερόγραφο στο blog στο SDNA που έγραψες για τα extreme ότι μπορεί να προσθέσει
Αν μπορείς να εξηγήσεις λίγο τι εννοείς. Ρωτάω εγώ. Δε. Α, το ρωτάς. Εγώ δεν ξέρω. Ρωτάω. Κάτσε τώρα γιατί βλέπω ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Λέει απάντησε στην Αίκο Σούντγκρεν. Τα υπόλοιπα 10 λεπτά μπορείτε αν θέλετε να πείτε τους ακροατές να με ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Ναι, θέλουν FM και ενώ την ερώτησή τους στον Χρήστο Τσαλτίδη ό,τι θέλουν να σχολιάσουν και το στέλνουν στο 54526 και 2-31-0 να βγάλουμε και γραμμές δηλαδή. 10 λεπτά. Δέχεσαι. Ωραία. Μέχρι τέξι. Ωραία. Γιατί μετά θα μπω στο αυτοκίνητο. Ωραία. Και στο 2-31-0-287-888 και 6-9-45-287-888. Απλά πρέπει να βγαίνουν, να να βγαίνουν στον αέρα, να κάνουν την ερωτησούλα τους ό,τι θέλουν και να κλείνουν. Μην μας πούν τις απόψεις. Ωραία. Ήδη έχουμε γραμμή από ό,τι ακούω. Ωραία. Να δούμε αν έχουμε. Πάμε. Να είμαστε σύντομοι για να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο φιλό. Τι είπε ο Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν τι είπε. Ότι ήταν... Καλά ρε κάτω. Δεν σου μάθα σουηδικά. Όχι. Εντάξει, το βλέπω σε ελληνικά μεταφρασμένο τώρα εδώ. Α. Άρα δεν το έγραψες. Λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι όντως ήμουν άρρωστος. Αλλά επιβεβαιώθηκες και πάλι. Είχε το στομάχι εκείνη τη μέρα. Μα το είπα ρε φίλε. Λοιπόν, να μην αφήσουμε τον πρώτο φίλο να περιμένει όμως, γιατί τον έχουμε στην αναμονή. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. 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 Έχουμε κάποια ερώτηση. Είσαι στον αέρα. Έχουμε κάποια ερώτηση. Έχω ακούσει. Ναι. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστατο. Έχω ακούσει ότι έχει πολλούς φέτος η ομάδα που χτυπάει στημένα. Ελπίζω να μην μαλώνουν όταν θα έρχεται το στημένο. Το ποιος θα το βαρέσει. Να υπάρχει ιεραρχία. Εσύ πρώτος, εσύ δεύτερος, εσύ τρίτος. Θες να την πω, την ιεραρχία. Ναι, να μου την πεις. Ωραία. Φάουλ και κόρνερ πρώτος ο Ματίγια από τη μία πλευρά. Τα φάουλ πάντα πρώτος ο Ματίγια, εκτός αν είναι αριστερό το πόδι, οπότε θα τα παίρνει ο Μαρτίνες. Τα κόρνερ από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά ο Μαρτίνες. Αν δεν παίζει ο Μαρτίνες, θα παίρνει και ο Τόνσο. Τα πέναλτι πρώτος, με βάση τα βίντεο, θα τον δούμε βέβαια και από κοντά, προορίζεται ο Σούντγκρεν. Ωραία, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Άρα υπάρχει ιεραρχία. Έχω δει πολλές φορές σε στημένες φάσεις που σε εισαγωγικά μαλώνουν κάποιοι παίκτες. Ωραία, αφού έχει διευκρινιστεί, πιστεύω ότι όλα είναι καλά. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον φίλο. Έκανε μια ερώτηση. Ο καθένας έχει από μια ερώτηση. Έχουμε κι άλλον. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε κάποια ερώτηση για τον Χρήστο Ζαλτίδη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Πώς. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάντε την ερώτηση. Μας ακούει ο φίλος. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Είσαι στον αέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, απλά ακούμε έναν αντίλαλο. Αφού υπάρχει κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, γιατί δεν προσπάθησε να κρατήσει τον Βαλεριάν, ο οποίος έγινε και διεθνής. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα την απαντήσει ο Χρήστος την ερώτηση για τον Βαλεριάνο. Γιατί θεωρεί ότι δεν είναι ο παίκτης ο οποίος μπορούσε να ανταποκριθεί στο ρόλο. Πάρα πολλά δηλαδή πράγματα. Και για διάφορα άλλα θέματα, τα οποία είναι καθαρά εξωαγωνιστικά. Πολύ ωραία. Επόμενος φίλος, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Και εμένα με πρόλαβε ο προηγούμενος, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε με τον Ισπανό της Ξάνθης. Γιατί δεν έγινε, δεν ζητούσε πολλά λεφτά. Ωραία, 75.000 συμβόλαιο πέρσι στη Ξάνθη και ζήτησε 200. Νόμιζα ότι έχουμε τη χρήση από για να πω. Η Χίνα με τα χρυσά αυγά. Άρα χρήσατε ο Μάκης με, δηλαδή πάμε για αριστερό μπακ. Είπαμε. Για Γενάρη ή για τον Αύγουστο θα ψάξουμε. Όχι. Μέχρι το Σεπτέμβριο ας πούμε. Μέσα αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ωραία, εντάξει, αυτό ήθελα να. Απλά περιμένεις λίγο να πέσουν οι τιμές. Ναι, θα πάμε δηλαδή με αριστερό μπακ. Θα βρούμε και αριστερό μπακ δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι. Μέχρι τον Αύγουστο. Έχεις τον Κόρχο. Υπάρχει ο Κόρχο, παιδιά. Τον κάλαμα άκουσε τον Κόρχο. Λέμε τώρα σε περίπτωση αλλαγής να μην παίρνει βασικού φανέλα. Λέμε να υπάρχει και ανταγωνισμός. Εντάξει. Θα πάρει κι άλλο παίκτη. Εντάξει, να θα πάρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη. Έχουμε άλλον Χρήστο. Ωραία, θα
Θα κάνουμε εμείς ερωτήσεις. Θα κάνουμε και εμείς ερωτήσεις. Εντάξει, έχουμε και εμείς κάποιες ερωτήσεις. Αυτό που περνάει δεν είναι αριστερό μπακ, είναι center forward. Αλλά έχουμε δύο, Ναι, εντάξει. Ξανθό δεν έχουμε. Ξανθό center forward έχουμε, δεν έχουμε. Όχι, όχι, δύσκολα. Ο Ντιγκινί δεν ξέρουμε τι είναι, άμα αν δεν ήταν έτσι. Δεν έχουμε budget, δεν έχουμε budget. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, θέλουμε λίγο να σε ρωτήσουμε γενικότερα τον απολογισμό. Εσύ πότε θα τον κάνεις εκτός από την Άρης είσαι? Θα σε έχουμε αύριο σε μια απολογιστική έτσι συνέντευξη. Αύριο, ρε φίλε, πάω στο τέτοιο. Στον δρόμο θα είναι αύριο. Μετά το μάτς. Δεν θα έχουμε το Σάββατο, εκεί νομίζω στην Κωνσταντινούπολη είμαστε κανένα δύο ώρο. Ναι. Το Σάββατο, δεν είμαστε. Πώς είμαστε. Μία ώρα και κάτι. Μία ώρα και κάτι, ορίστε. Στην Κωνσταντινούπολη θα το κάνω. Το απολογιστικό. Τι ώρα μου πέφτει στην εκπομπή σου. Μεταξύ τσαγιού και αλουμινιού. Στην Κωνσταντινούπολη δεν θα είμαστε. Όχι, λάθος κάνω. Στην Κωνσταντινούπολη δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση η Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, άμα μιλήσω μια ώρα, θα πληρώσω 10. Θα πω φυλακή. Το ρόμινγκ. Κωνσταντινούπολη. Τίποτα. Από το Viber. Άρα θα την κάνουμε αύριο το πρωί. Άρα Σάββατο απόγευμα στην εκπομπή ο Λίμπερος στα γήπεδα θα έχουμε καλεσμένο Χρήστιανο Ζελτίδη. Ένα διωράκι. Σάββατο απόγευμα θα είμαι στο αεροπλάνο. Α, εντάξει. Φτάνω τι ώρα, φτάνουμε 9 παρα 25 φτάνουμε. Άρα δεν γίνεται, άρα το πρωί θα κάνουμε ένα απολογιστικό μετά το μάτι με την Eindhoven. Και την Κυριακή δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ναι. Έχω άδεια. Γνωστός ρεπόρτερ του All About Aris λέει ότι ζητάει Δευτέρα απολογισμό, μία ώρα τουλάχιστον. Από την Περαία. Και θυμίζω ότι 14 Ιουλίου αρχίζει η άδειά μου. Παρ' όλα αυτά μπορεί να βγω. Εντάξει, είναι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ όλα γίνονται. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η μελαχρινή κοπέλα γιατί έχει κάθεση δίπλα στον συνάδελφο. Ποιο είναι αυτός ο συνάδελφος? Έχει 23 άδειες. Κάτσε με. Όλα μπαλτάρες που έχει φύγει από το Λίμπρο. Αυτός έχει κάθεση δίπλα από μια μελαχρινή κοπέλα. Ελπίζω η γυναίκα του να ακούει εμένα και όχι αυτόν αυτή τη στιγμή για να φανερώσω την πραγματικότητα. Βγάλω μια φωτογραφία. Σαν να ήρθε η ώρα να σε κόψουμε και να μην ακούγεται στον αέρα αυτό. Μα περίμενε, θα βγω φωτογραφία. Περίμενε τώρα κάτι. Για να σώσουμε τον συνάδελφο, όχι τίποτα άλλο. Κάτσε από την άλλη μεριά να γυρίσω και καλά ότι βγαίνω εγώ. Το κεφάλι μου του σκόβει. Κάτσε το στείλω στη γυναίκα του. Επίσης, Χρήσανθε, να σε ενημερώσω εγώ με όλη την καλή διάθεση ότι γνωστός διευθυντής ραδιοφωνικού σταθμού στον οποίο είμαστε τώρα, ναι, είδε το χθεσινό στιγμιότυπο με το σκύλο, με τα αυτιά. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, σας στέλνω φωτογραφία. Φροντίσαμε εμείς να το δει. Αν θέλει, να σου στείλει το στιγμιότυπο αν θέλει. Ναι, ναι. Πριν απολυθούμε. Εγώ έχω στείλει τη φωτογραφία για να βλέπετε. Έτσι, βλέπετε τα ντοκουμέντα. Το live ρεπορτάζ να δούμε. Κάτσε, έχω στείλει φωτογραφία σου. Είμαι live στο Λίμπερο, έχω στείλει φωτογραφία σου στην κυρία εδώ πέρα, την μελαχρινή. Τι κάνεις εδώ? Και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα όντως. Να την αποχαιρετήσουμε για την προπόνηση. Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε. Θα σε δούμε live στο μέσα του All About Aris. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Χρήστιανο Ζαλτίδη για όλο το ρεπορτάζ. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Γιώργο Γκάτο και Χρήστο Κιώση, και θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα το απαραίτητο. Στη ΣΕΛΕΦΕΜ γεννώ το μήνυμά σας στο 54526 και θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Aris On Air. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Aris On Air, παρέα με Γιώργο Γκάτο στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4 στο ραδιομέγαρο. Και 22 πιο δεξιά. Απέρεθηκα. Λέω δεν θα το πει, δεν θα το πει. Εντάξει, άλλη πρώτη φορά δεν θα το πει. Λοιπόν, είχαμε μια σύνδεση νωρίτερα με τον Χρήστιανο Ζαλτίδη από την Ολλανδία. Μια από τις τελευταίες συνδέσεις που θα κάνουμε για την καλοκαιρινή προετοιμασία. Γρήγορα πέρασε. Αν σκεφτεί. Ναι, πλάκα από την Ολλανδία έφυγε. Μπαμπαμ. Απλά αν σκεφτεί ότι ο Χρήστιανος κάνει 4 με 5 συνδέσεις την ημέρα, δεν θα είμαι τις τελευταίες. Οπότε... Ναι, για το Χρήστιανο είναι εντάξει. Είναι απλά Πέμπτη. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν. Αυτά που λέγαμε πριν είναι ότι ο Σούτγκρεν απάντησε στην ΑΕΚ στο Χόλμης. Αναφορικά με τα όσα είπαν νωρίτερα η ομάδα της, με τα όσα είπε νωρίτερα η ομάδα της Στοχόλμης, που ουσιαστικά έβγαλε μια πικρία με το πώς τελείωσε η περίπτωσή του, ο Σούντριγκεν απάντησε πως δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι όντως ήταν άδεστος. Είχε πολλούς πόνους στο στομάχι εκείνη τη μέρα, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος. Αφού το υποχρέωσαν, εντάξει, δεν είναι. Λέει ίσως να εφορλόταν και στο στρες που τον είχε κατακλείσει στο γεγονός ότι δεν ήταν πια νοητικά στην ομάδα.
Γιατί λέει το να κάνεις κάτι χωρίς να είσαι νοητικά εκεί είναι το χειρότερο πράγμα. Και για ομάδες και για σχέσεις. Δεν υιοθετώ. Θα πω. Δεν υιοθετώ εγώ. Ναι. Και συνεχίζει πως ήταν ξεκάθαρος με την ομάδα, λέει, από την αρχή. Τους είχε ενημερώσει εδώ και καιρό πως ήταν δύσκολο να παίζει και να αποδίδει. Αλλά επειδή αγαπάει το σύλλογο και παρόλο την ψυχολογική κούραση που είχε, είναι, τα έδωσε όλα μέσα στο τελευταίο. Ο σύλλογος μητέρα. Δεν ξέρω γιατί. Google Translate. Η ΑΕΚ είναι μητέρα. Ναι, όπως και να το κάνεις όμως. Είναι πολύ δύσκολο όντως. Γιατί σκέψω ότι από τη στιγμή που συμφώνησε με τον Άρη στα μέσα του Απριλίου ή Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα έχει συνεχόμενα 90 λεπτά. Είναι περίπου 7 ή 8. Τον έχουν ξεζουμίσει τόσο. Και έχει δώσει assist, έχει βάλει γκολ, έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα. Ναι. Και πάλι ουσιαστικά αυτοί γκρινιάζουν. Γιατί δεν αγωνίζεται μαζί του στο τέτοιο. Δεν αγωνίζεται μαζί του στο Champions League. Και κλείνει. Με το Αραράτ, έλεος. Και κλείνει τη συνέντευξή του λέγοντας πως έπαιζε 90 λεπτά συνεχώς και τότε ένιωσε πως το μυαλό του δεν δουλεύει πια. Εντάξει. Αυτό δεν ξέρω. Απλά ήθελα να το πει νομίζω. Και λέει ότι η ψυχολογία του είναι πεσμένη και δεν αφορούσε κανέναν. Και κάπως έτσι ουσιαστικά απάντησε στον τεχνικό διευθυντή της Τσέικ στο Χόλμης. Γιατί η περίπτωση του, ναι, του Σούντγκρεν δεν είναι ουσιαστικά ένας απλός παίχτης για το σύλλογο. Ο πατέρας του σε εκείνη την ομάδα είναι ουσιαστικά κάτι σαν θρύλος. Ναι, γιατί τον είδα και σε κάτι φωτογραφίες και έκανα και εγώ τη σύνδεση. Επίσης, ο Σούντγκρεν πρέπει να είναι σε επίπεδο δημοτικότητας στην ΑΕΚ ο σιώπης της ΑΕΚ. Ναι, είδε τι γίνεται στο Instagram. Άμα δει και το θέμα που έχουμε βάλει το ποτέ που τον αποχαιρετούν συμπαίχτες του αλλά και ο κόσμος. Άρα οι συμπαίχτες του Σούντγκρεν κάνουν και αυτοί στα live stories στο Instagram. Καλώς. Πάντως, τον αποχαιρέτησαν όλοι. Ο ίδιος στην ομάδα ήταν κάτι παραπάνω από παίχτης. Έχει διαδηλώσει και αρχηγός. Έχει σηκώσει το πρωτάθλημα. Έχει κάνει πάνω από 100 συμμετοχές. Έχει τον πατέρα του, πούμε, εκεί πέρα που ήταν ζωντανό τέλος στην ομάδα. Οπότε η περίπτωση του δεν ήταν τόσο εύκολη ότι ουσιαστικά χάνει ένα παίχτη το καλοκαίρι. Ήθελε ειδική διαχείριση. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε αυτό ο τεχνικός διευθυντής της ειδικής ομάδας. Ο αντίστοιχος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Βλέπω να ψάχνει για δουλειά. Άμα αρχίσει τώρα η ΑΕΚ και πέφτει. Ήδη με το Αραράτ δεν τράβηξε η ομάδα, δεν τράβηξε. Έκανε μια νίκη προχθές μετά. Πώς από. Πώς τελείωσε με το Αραράτ. 2-1. Ναι, 2-1. Ενώ την ίδια στιγμή το Punic Scooping από 1-2 έγινε 3-3. Ναι, λέγε μας και τα. Για το κουμάρι, λέγε μας λίγο τα προκληματικά του Βέντσπιλ, Τιούτα 1-0 και Αλασκέρτ. Μακεντονίγια 1-0. Όχι, το Μακεντονίγια δεν μου άρεσε να ξέρεις. πρέπει να είναι από. Από εκεί που κατάλαβες είναι. Ναι. Και ενώ το Ορτάμπαση, Τορπέντο και Ταΐση είναι 0-0 στο 56. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι στην LFM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 για το μοναδικό τρόπο επικοινωνία σας με εμάς, με την εκπομπή. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να επικοινωνήσετε με την εκπομπή All About Aris On Air. Εκτάκτως αυτή η εβδομάδα θα πάει έτσι μέχρι και αύριο. Εγώ θα συνεχίσω πάλι και Σαββατοκύριακο. Γιατί μου άρεσε. Που αύριο το πρόγραμμα είναι λίγο φορτωμένο. Γιατί ουσιαστικά φεύγουμε 7 από εδώ και πάμε κατευθείαν στο live. Κάνε εδώ. Πάρε εδώ πραγματάκια. Κάνε εδώ τα λάπτοπ σου. Παίξε μπάλιτσα. Τι φεύγουμε από εδώ. Δεν έχει φεύγουμε από εδώ. Το βραδάκι θα φύγει από εδώ. Είπα να το φέρω πλάι για μήπως με αφήσει και φύγουμε μισό λεπτό. Δεν τη γλιτώνει, φιλαράκι. Με βλέπω για κατασκήνωση εδώ αύριο. Θα φύγω εγώ που είμαι παλιό και θα πάω σπίτι, θα κάνω από εκεί τη βαρδιούλα μου. Εσύ θα κάτσεις από εδώ πέρα. Άμα αναλάβεις τα μετά του μάτσα, εσύ δεν έχω πρόβλημα να κάτσω εδώ. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Καλώς. Αυτά είναι συμφωνίες κυρίων. Δεν είναι συμφωνίες ή κάτι, θα τα κάνουμε, θα βρούμε. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε και για την προπόνηση. Τώρα πρέπει να σε διακόψω πάλι. Τι, γιατί και ο πατέρας του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Τρίτη και φάτμα κερδί. Το κολτσίδα θυμίζει. Ναι, εντάξει, αυτή η φωτογραφία είναι. Ναι, ο μπαμπάς του Σούντγκρεν είναι ίδιος ο κολτσίδας κυρισμένος, Χρήστο, να ξέρεις. Η σουηδική έκδοση κολτσίδη. Σουηδός, γιατί δεν έχει αυτό το ξανθίζει ρε παιδί μου. Μιλώντας, όπα εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέντευξη. Είπε πολλά, δεν χρειάζεται. Όποιος θέλει μπορεί να τα διαβάσει σε αθηναϊκά sites. Υπάρχουν παντού στο ίντερνετ. Περίμενε, αυτά μήπως πρέπει να μπουν και σε κάποια θεσσαλονικιώτικα sites. Όχι, είναι δύσκολο να μπει σε Σουηδία. Ναι, εντάξει, ωραία. Απλά είπε ότι είναι τεράστιο λάθος. Φυσικά έκραξε και αυτό όπως κάνουμε και εμείς το Σιώδη. Τι άλλο. Να σε πάω σε Λόκο Αμπρέου, ο οποίος στα 42 του συνεχίζει. Αυτό. 21ος σύλλογος για τον Λόκο Αμπρέου. Ξεχάσαμε αυτό να το ρωτήσουμε στο Χρήστο.
Άσε, θα μιλούσε άλλη μισή ώρα, θα έλεγε για τον Αμπρέου. Στην Boston River θα συνεχίσει την καριέρα του ο νεανίσκος Σεμπαστιάν Αμπρέου, ο οποίος ξαναφορά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Τα κρέμασε, νομίζω. Και, όχι, όχι. Όχι, τα κρέμασε, τα κρέμασε. Και για λίγο καιρό ήταν εκτός. Ναι. Ο 42χρονος πλέον Ουρουγουάνος άσος συνεχίζει από το έτος να τρελαίνει στο κόσμο της Boston River. Μετά την τεχνική ηγεσία της Santa Tecla, πήρε και το κύπελο στο El Salvador και λέει: εντάξει, αφού πήρα και ένα κύπελο, τώρα να ξαναπαίξω λίγο μπάλα. Μου έλειψε. 29 ομάδες. Ναι. Σκέψου, η κάθε ομάδα να έχει από 20-25 παίχτες, ξέρω. Ναι. 29 κατασκευαστές ομάδων συνιστούν λόγω Αμπρέου. Πώς γίνεται αυτό, ξέρεις πόσο. Δηλαδή. Αυτό ήταν συμπαίκτη του Αμπρέου. Σε ποια από τις 30 ομάδες, δηλαδή, φαντάζεσαι τι γίνεται. Είδες πόσες ευκαιρίες για συνέντευξη έχεις. Μπορείς να πάρεις όλους αυτούς τους παίκτες και να τους βγάλεις συνέντευξη. Έχει μια γκάμα 600 ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή στο μυαλό του. Δηλαδή. Έτσι. Του θυμάται όλους με τα ονόματά τους. Ποιος είσαι εσύ, έχουμε παίξει παίχτες. Έχει πάει σε ολονών τα σπίτια να πιει καφέ και ξέρει και τις γυναίκες τους. Αυτό ήταν. Εντάξει, και τα παιδιά του. Εντάξει, εννοείται. Δεν το έκανα καλύτερο τώρα, όχι. Το έσωσε. Αλλά εγώ δεν υιοθετώ, συνεχίζω να μην υιοθετώ. Εντάξει. 29 ομάδες, φίλε. Τον θυμάμαι όταν είχε έρθει με το καπελάκι του εκεί στο αεροδρόμιο. Ήταν. Και γενικότερα καλός ήταν. Καλός. Δεν ήταν. Απλά δεν έπαιξε αυτό που θα μπορούσε. Δεν του βγήκε το πρωτάθλημα και η ομάδα εκείνη τη χρονιά. Δεν ήταν, ας πούμε, σαν τον Τελόρτε. Δεν ήταν σαν τον Αμόροζο. Εντάξει. Σαν τον Φεράρι Κακά. Έπαιξε καθόλου Φεράρι Κακά. Έπαιξε ένα. Όχι, ούτε μισό μάτς. Ήρθε, έφυγε, γεια σας. Εκείνος θα μου άρεσε να έπαιζε. Αλλά δεν τον είδαμε ποτέ. Δεν τον είδαμε ποτέ και ψάχνει τώρα ο Γιώργος Γκάτος. Λες δεν υπάρχει στο Wikipedia. Όχι, μου βγάζει τον κανονικό Κακά εδώ. Όχι, δεν το. Φελίπε Σανσόν. Θυμάσαι, παιχταράς. Τώρα ένα Φελίπε Σανσόν θες. Σαν στυλ, σαν παικτική έτσι, φυσιογνωμία. Θέλω. Δεν θες έτσι ένα κοντό λίγο, ένα 50. Πιο πολύ κάμπορα θέλω. Ένα 45. Πιο πολύ κάμπορα. Ναι. Είναι το Ρουίζ βασικά. Ρουίζ, ναι, ναι. Αλλά χωρίς το πανηγυρισμό αυτό το. Το Πεσκάδο. Καρχαρίας. Τι ήταν, Καρχαρίας. Καρχαρίας. Ο. Από πού ήτανε. Ποιος. Ο Ρουίζ. Ναι. Μισό. Βενεζουέλα. Ο Γουατεμάλα. Γουατεμαλτέκο. Γουατεμαλτέκο. Γι' αυτό δεν θυμήθηκα. Θυμήθηκα τον Γουατεμαλτέκο και θυμήθηκα τον Γουατεμάλα. Εντάξει, αυτό αποσύρθηκε τουλάχιστον. Με Αύστρια Βιέννη εκεί πέρα, ομοιρικέ μάχε. Τελευταία ομάδα η FC Dallas, λέει, το 2016. Ο Ρουίς Φλέχη, αφού είχε βγει ο κορυφαίο Γουατεμαλτέκο αθλητή ever, κάτι τέτοιο ισχύει. Δεν ξέρω, εντάξει, αλλά δεν τα θυμάμαι αυτά. Είχε βγει όντως από τους κορυφαίους. Λατρεύεται ο Ρουίς στην Γουατεμάλα, να ξέρεις. Κώστα, μου ήμουν μικρός όταν ήρθε. Ναι, και έκανες και άλλα λάθη τότε που ήσουν μικρός. Σχετικά με το ποδόσφαιρο, τα οποία δεν είναι για τον αέρα. Δεν είναι για τον αέρα, Γεωργάτο. Μακριά και αγαπημένη, άστοπτο. Λοιπόν, εκτός φυσικά από το ποδόσφαιρο υπάρχει και το μπάσκετ. Το οποίο με Σούλη Μαρκόπουλο έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά τον σχεδιασμό σε κάποια γραφεία, όχι ακόμα σχεδιασμός, έτσι σε κάποιες συναντήσεις που είχε ο Σούλης Μαρκόπουλος με ανθρώπους του Άρη για την επόμενη μέρα του τμήματος. Ουσιαστικά δύο σκέλη νυχτά, οι Έλληνες παίχτες που παραμένουν στο ρόστερ και οι ξένοι που είναι σε stand-by. Ουσιαστικά ο Γκάρι Μαγκή και ο Ραμόν Χάρης. Έκανε δύο στα δύο σαρδάμου, δεν ξέρω. Ο Ραμόν Χάρης και ο Γκάρι Μαγκή ουσιαστικά είναι οι δύο παίχτες από την περσινή σεζόν που είναι σε αναμονή και ακόμα περιμένουν την τελική απόφαση που θα πάρει ο Σούλης Μαρκόπουλος. Κοίτα, με τα δεδομένα του μπαν να μείνουν και οι δύο. Και μετά εξετάζεις άμα είναι καλή ή όχι, αλλά με τα δεδομένα του μπαν πρέπει να μείνουν και οι δύο. Για μένα, για να συνεχίσεις. Αλλά πρέπει να συζητήσουν και να μιλήσουν για τα όσα έχουν να παίρνουν αυτοί οι δύο παίχτες. Όσα έχουν λαμβάνει. Ναι. Να επαναφέρουμε το απαρέμφατο γιατί δεν το. Συν τη νέα χρονιά τα χρήματα που και εκεί, για να αποφασίσουν δύο πλευρές να συνεχίσουν, θα ζητηθεί κάποια μείωση, παιδί μου, του συμβολέου τους.
Γιατί κακά τα ψέματα νομίζω ότι. Το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και ο δεύτερος χρόνος του συμβολέου τους από την Δευτέρα. Ακόμα και πάλι νομίζω είναι να, μπορεί να το σπάσουν. Αλλά... Μπορούν, απλά πρέπει να καταβληθεί ένα μέρος του συμβολέου της τάξης των 20, 30 και 40 χιλιάδων, αν δεν κάνω λάθος. Την ίδια στιγμή έχεις και τους Έλληνες παίχτες. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης που είχε στην αρχή της Χωρικαδιού μια πολύ μεγάλη. Είναι μια απόθεση μόνο του Μποχωρίδη. Μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον Περμηθέα. Φαίνεται πως την αρνείται και πλέον στο παιχνίδι είναι πολύ δυνατά η ΑΕΚ που δυναμώνει τον υλικό της κοσμό. Έχει... Με τον Λιόπουλο. Έχει πάρει τον Λιόπουλο, έχει πάρει Γκίκα. Ήθελε να πάρει Κακλαμανάκι, δεν θυμάμαι αν ολοκληρώθηκε αυτή η περίπτωση. Ουσιαστικά... Έχασε Ξανθόπουλο. Ναι. Περιστέρη. Ήθελε να κάνει. Πεχταρά. Εντάξει. Α έρθει στον Άρη ο Ξανθόπουλο. Α ερχόταν στον Άρη. Τον ήθελα εγώ. Τρίτη θέση. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και ουσιαστικά είναι. Δεν βλέπω εγώ, ας πούμε, να πάει ο Άρης φέτος σε 6 Αμερικανούς. Θα βολευτεί με λιγότερους. Και θα βολευτεί, θα αναγκαστεί να βολευτεί με λιγότερους. Σε περίπτωση που δεν λυθεί τον μπαν. Αν τραβήξουν οι Έλληνες, δεν είναι ζήτημα αυτό. Αν ας πούμε μείνει ο Μποχωρίδης και τραβήξει. Γιατί φέτος. Το αφήνω λίγο στην κρίση του κόσμου. Αν ήταν πετυχημένο το πέρασμα της και μετά την ανανέωση, έτσι όπως ήρθε και όλα η ανανέωση του Λευτέρη Μποχωρίδη. Δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη χρονιά, το έχω ξαναπεί, γιατί δεν ήταν καθαρά αγωνιστικό το σκέλος. Ήταν και αγωνιστικό. Είχαν χίλια δύο πράγματα. Εγώ δηλαδή, μπορώ να πω ότι με αυτό το ρόστερ που είχε ο Άρης μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα. Εγώ νομίζω ότι έχει πιάσει παραπάνω το βάνο, το έπιασε. Με αυτό το ρόστερ. Ναι. Με μία, περίμενε. Με μία frontline MVPs προπέρσινων. Ναι. Η οποία ουσιαστικά δεν έπαιξε ποτέ. Πώς έπιασε το ταβάνι του Άρης? Δεν έπαιξαν ποτέ οι Αμερικανοί. Έπιασε το ταβάνι του γιατί ήταν μια ομάδα η οποία ήξερε με τη χρονιά ότι δεν θα μπορεί να κάνει αλλαγές. Ήταν η ίδια καθημερινότητα. Οι παίχτες, ας πούμε, είχαν τραυματισμούς στη διάρκεια της χρονιάς. Δεν μπορούσαν να βοηθήσουν όλοι να πιάσουν το πικ τους. Ήταν αναγκασμένοι να παίζουν ήδη και οι ίδιοι. Υπήρχε μια ψυχολογική κούραση. Έγιναν αλλαγές προπονητών. Η κατάσταση οικονομικά δεν ήταν και η καλύτερη μέσα στην ομάδα. Η πίεση του κόσμου ήταν τεράστια. Στο αγωνιστικό κομμάτι, εγώ σου λέω. Εντάξει, στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, το ότι σώθηκες, νομίζω ήταν όλα μια. Όλα αυτά επηρεάζουν. Όχι ανάσα, αλλά... Όλα αυτά επηρεάζουν μαζί. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έπιασε το πικτό. Ήταν μέσα στην οκτάδα των ρόστερο Άρης σε αγωνιστικό κομμάτι. Ειδικά σε θέμα Αμερικανών ήταν και πιο καλά από οκτάδα. Πήρε μια μεγάλη ανάσα όταν ήρθε ο Τολιόπουλος και υπήρχε κάποιος στον Άσο που τραβούσε παραπάνω, έδεσε ενέργεια. Στα πρώτα τρία μάτς. Μετά τη διακοπή ο Άρης έσβησε. Έσβησε απότομα. Γιατί ουσιαστικά αυτό το αστείο που κάνουν, που γίνεται στην Ελλάδα, που έχετε αυτά τα τεράστια κενά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Στον μπάσκετ και φέτος. Στον μπάσκετ, ξέρεις, αυτό είναι σκότωμα. Γιατί οι αθλητές είναι προετοιμασμένοι για περίπου ένα μάτσο ανά 4 μέρες. Αλλά οι προπονητές τι λένε, αυτή η διακοπή θα μας κάνει καλό, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε. Και δεν έγινε ποτέ. Και δεν έγινε ποτέ. Και στον ΠΑΟΚ δεν έγινε, και στον Άρη δεν έγινε, και παντού δεν έγινε. Ούτε και στην ΑΕΚ δεν έγινε ακόμα. Που η ΑΕΚ με τόσα λεφτά, εντάξει, νομίζω από τις πιο αποτυχημένες χρονιές φέτος για την ΑΕΚ. Με εξαίρεση το παγκόσμιο. Έλα τώρα, το οποίο παρακαλώ. Ξαναλέω είναι παγκόσμιο, είναι τίτλος. Είναι τίτλος, Γιώργο Γκάτο, που το λιδωρείς το παγκόσμιο. Είναι τίτλος το παγκόσμιο. Μην το πεις. Δεν το κρεμάσουν στα βάντια. Μην το πεις σε κάποιον αυτό που βλέπει μπάσκετ. Δεν εδώ τίτλος. Άλλοι κάνουν που είναι φιναλίστ. Τώρα γίνεσαι. Και δεν εννοώ αυτό τον Προμηθέα. Ακούγεται. Προσεύχ μεριά λέω. Ήταν λίγο εμπαθέστατο σχόλιο, είναι η αλήθεια αυτό, αλλά το προσπερνάμε. Λοιπόν, όπως και να το κάνεις. Πάντως οι εξελίξεις στο μπάσκετ θα αρχίσουν σιγά σιγά να δρομολογούνται. Ναι, έχω ναι. Ακόμη μια αισιοδοξία σχετικά με τα οικονομικά και τα διοικητικά, την οποία θα τη διατηρήσω μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Εσύ. Γιατί και στο μπάσκετ δεν μπορείς να πεις ότι αν γίνει κάτι και έχουμε μια εξέλιξη θετική, μετά είναι αργά για να χτίσεις μια ομάδα, αν το κάνεις με σταθερές βάσεις. Ναι. Ίσα-ίσα μπορείς να χτίσεις μια πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ. Αν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και έχουμε την άρση του μπαν, σε λίγα λεπτά. Όχι σε ώρες, σε λίγα λεπτά μπορείς να χτίσεις μια ομάδα. Να πούμε, παιδί μου, ότι η Μπέιμπη του Μποχωρίδη και πάλι ότι χθες το απόγευμα έγινε το ραντεβού με τον Έλληνα Γκάρντ. Με παρουσία του και του Σουλιμαδικόπουλου και του μεγαλομέτωχου τη Καϊάδη, κ. Γουλιέλμου, του κ. Χάρη Παπαγεωργίου και του team manager του Θωμά Ντούλη. Έγινε μια ευρύτατη σύσκεψη. Μια ευρύτατη σύσκεψη στα γραφεία της Sky Aris. Το συμβόλαιο του Έλληνα Γκάρντ ανανεώνεται αυτόματα στις 15 Εβδόμου, ουσιαστικά είναι την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
γιατί είχε υπογράψει. Σήμερα έχουμε 11. Είχε υπογράψει συνένα, κάτι τέτοιο, ένα συνένα. Υπάρχουν προσφορές για αυτόν. Το θέμα είναι κατά πόσο θα πιστεί ο ίδιος από αυτό που θα δει ότι χτίζεται. Γιατί δεν του κάνει και τρομερό καλό αυτή η πίεση που σηκώνει. Την ίδια στιγμή που, ας πούμε, ο Προμηθέας διαβάζαμε για ένα συμβόλαιο 200.000 για 2 έτη, αν δεν κάνω λάθος. 100.000 το χρόνο. Στον Προμηθέα όμως δεν θα είναι μεγαλύτερη πίεση βάσει παικτών. Εγώ θα πω ότι στον Προμηθέα ο Μποχωρίδης, με τα όσα έχει δείξει τα τελευταία 2 χρόνια, θα πω 2 χρόνια και πιο πριν στον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να έχει σίγουρη τη θέση του σε βασική πεντάδα. Λέω εγώ. Εντάξει, βασική πεντάδα δεν ξέρω, αλλά μπορεί να δώσει πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε μέσα στην ομάδα. Έτσι όπως είναι τώρα τα δεδομένα σε αυτό τον Προμηθέα με γεμάτο ρόστερ, πάνω από 8 λεπτά δεν μπορώ εγώ να βρω πώς μπορεί να πάρει ο Μποχωρίδης στο 8 λεπτά. Όχι, καμιά περίπτωση. Μέσο όρο. Σίγουρα πολύ παραπάνω. Ξεχνά ότι ο Προμηθέας είναι μια ομάδα χωρίς πίεση. Είναι μια ομάδα που ανέβηκε τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να παίξει. Αν δει την. Το από πίσω, αυτό που υπάρχει στον Προμηθέα σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο έτσι αναπτυξιακού πλάνου, νομίζω ότι θα υπάρχει πίεση φέτος για τον Προμηθέα. Είναι αγωνιστική. Και θα δυσκολέψει και το πρωτάθλημα. Είναι αγωνιστική πίεση. Είναι ότι να βελτιώνει τις μέσες προπονήσεις. Δεν είναι όλο αυτό που υπάρχει πάνω από τον Άρη και πάνω από αρκετές ομάδες στην Basket League. Εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για μπάσκετ. Τον Άρη τον πιέζει η ιστορία του. Στον Προμηθέα μιλάνε ξεκάθαρα για μπάσκετ, ας πούμε, και τι κάνουν. Mm. Στον Άρη είναι 1000 πράγματα αυτή τη στιγμή πάνω του κεφάλι. Και ξέρεις, είναι από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος. Στον Άρη, Γιώργο, όπως ξέρεις, δεν τον πιέζει τίποτα περισσότερο από την ίδια τη φανέλα. Το ίδιο το ταβάνι. Έτσι, και το ίδιο το ταβάνι, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε λίγο. Βάλουμε κάνα 2 στηρίγματα στο ταβάνι, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο της δεύτερης μας ώρας. Τα γαλακτοκομικά Άριστον είναι υποστηρικτές μας με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας. Παράγουν με τον άριστο τρόπο όλα τα γαλακτοκομικά είδη με φρέσκο γάλα από ντόπιους παραγωγούς. Καθημερινά παρασκευάζεται κατσικίσιο, πρόβιο, αγελαδινό, γιαούρτι, ριζόγαλο, κρέμα, αριάνι και κεφίρ. Έτσι, κάνω μια παύση πάντα μετά το κεφίρ για χειροκρότημα. Με μεράκι και σεβασμό στον καταναλωτή, στα Άριστον γαλακτοκομικά συνδυάζουν τα ποιοτικότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Τους βρίσκεται σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη αλλά και τη Χαλκιδική. Εναλλακτικά μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα Άριστον από το εργαστήριο στα Διαβατά, Ελευθερίου Βενιζέλου 44, στο τηλέφωνο 2310 781 070 και φυσικά Γιαννόπουλο Σέρβις. Αν έμεινες, Γιαννόπουλος είναι η επιλογή σου. Καλείς στο 2310-751-933, 24 ώρες το 24ωρο και το κινητό συνεργείο έρχεται και σε βάζει μπρος. Σούστες φορτηγών Γιαννόπουλος, σούστες αντικατάσταση αερόφυσκας αμορτισέρ στις καλύτερες τιμές και αντικατάσταση πετάλων για φορτηγά στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι. Τηλέφωνο 2310-751-933. Συμπληρώνουμε το ημιωρό της εκπομπής που θα μπούμε μετά τις διαφημίσεις για τη τελική μας ευθεία. Σημαίνεται συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Πάμε, Χρήστο, να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4, φτιάξαμε και το μικρόφωνο. All about Aris on air. Γυρνά στην αίθουσα και φεύγει με τα μικρόφωνα, ρε φίλε. Ναι, είδες τι ωραία. Και αυτά είναι υπόμονα. All about Aris on air, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε στη τελική ευθεία. Ημί 20 λεπτό. Ημί Ανά. Λοιπόν, εδώ με Γιώργο Κάτω στα μικρόφωνα του στούντιο. Στα ντεξ θα λέγαμε. Αχ, τι έχουμε άλλο. Λοιπόν, με τα δικά σας μηνύματα, FM γεννώ το μήνυμά σας στο 54526. Ρωτήσατε κάποιοι για το υστερόγραφο από αυτά τα πολλά υστερόγραφα που συνηθίζει να βάζει ο Χρήστος Σαρτίδης. Όχι, τώρα τελευταία τα έχει κόψει αυτά. Δηλαδή σκέψου ότι. Ναι, αλήθεια είναι ότι έχει κόψει. Μέσα στη ζώνη είχε 4, ήταν το μίνιμουμ. Ναι. Καλά, μετά από νίκη Άρη έχει καμιά 17. Φίλε, δεν χαλάει αυτό το πράγμα, εντάξει. Μετά από νίκη το Άρη, άμα δεν έχει τουλάχιστον 4 που να λένε έτσι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, απλά θέλει να τα σπάει έτσι για να κάνει εντύπωση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είμαστε εν αναμονή τη τελευταία προπόνηση που θα γίνει επί Ολλανδικού εδάφου σε περίπου ένα 1/4 με 20 λεπτό. Θα έχετε αρκετά στιγμή. Οι παίχτες θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χρήσαντος είναι με την κάμερα αναχείρας για να βγάλει όλα. Όλα τα πάντα, όλα στο Facebook του All About Aris, που αυτές τις μέρες υπάρχει φωτιά και βλέπετε συνεχόμενο περιεχόμενο. Το ίδιο και με το Instagram, που και αυτό το έχετε αγκαλιάσει
Έχω να σου πω κάτι. Έχω να παρατηρήσω ότι αν θυμάσαι πέρσι ή ήσουν πέρσι. Έτσι και πέρσι, ήσουν και πρόπερσι. Και πρόπερσι, δηλαδή. Ωραία. Δεν είναι φέτος πιο γεμάτο το καλοκαίρι. Από όλες τις απόψεις. Γιατί έχουμε. Από θέματα κυρίως. Έχουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Ασχολούμαστε με την Ευρώπη. Δεν περιμένουμε να πάει Σεπτέμβριο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Κι αν. Θυμάσαι, Λεωτζάκος, κάθε φορά που μιλούσε ο Λεωτζάκος για στη Football League, κρεμάμασταν από τα χείλη του. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα. Διάβαζε Λεωτζάκος και λες τώρα. Ναι. Τελείωσε, δεν ξεκινήσει ποτέ. Ακόμη διαβαίνω και διαβάζω. Μου έχει μείνει. Καλό θα είναι να σου φύγει αυτό, να κοιτά. Ναι. Να μπαίνει σε άλλα site πλέον. Ισχύει αυτό. Σε διεθνή κυρίω. Μικρή λίγκα. Όχι, όχι. Δεν την πρόλαβε στην μικρή λίγκα. Την πρόλαβε, ναι, ήσουν στα νήπια. Εκεί στα. Ναι, ήταν το μεγάλο σου σχολείο, ήταν η μικρή λίγκα, φίλε. Εκείνη η χρονιά στη Γάμα Εθνική. Αλήθεια. Θα φύγει από εκεί, φύγει από εκεί. Το κλείνω. Θα με συγχύσει πάλι. Και είναι κρίμα σήμερα. Μια τον μπάσκετ, μια αυτό δηλαδή. Κρίμα δεν είναι. Τον μπάσκετ τι συγχύσα. Επειδή είπα ότι η ομάδα ήταν πολύ καλύτερα. Όχι, την Ευρωλίγα και την μπάσκετ λίγα. Εντάξει. Αυτό που στοχεύεις και Ευρωλίγα, ρε Γιώργο Γκάτο, δηλαδή δεν κοιτάμε εδώ πέρα να γίνει λίγο μια ομάδα να πρωταγωνιστήσεις στην μπάσκετ λίγα. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Μιλάω γενικότερα ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η Ευρωλίγα. Πολύ Παπαδόπουλος παίζει. Είναι. Πάρα πολύ Παπαδόπουλος παίζει σε όλα τα site. Τι ξέρω, γίνεται, ναι. Σ' άλλο έχουν προκαλέσει δηλώσεις του. Μάλιστα. Κάτσε να δούμε και απάντηση. Θέλεις, περίμενα να μπούμε σε ένα site. Ανάποδον. Μπες στο blaugrana.gr. Να είδες. Εγκρίθηκε η συμμετοχή. Άλλοι κράζουν, άλλοι δεν κράζουν. Άλλοι θαυμάζουν. Εντάξει, είναι ανάλογα σε ποιο site θα μπεις. Ναι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι. Δεν υπάρχει το γκρι. Είναι η μια και η άλλη πλευρά. Το δεν υπάρχει και το άσπρο έτσι. Δεν υπάρχει το ενδιάμεσο. Και το βλέπεις αυτό σε όλα τα θέματα. Δηλαδή έξω μπορεί να έχει. Ξέρω εγώ, να γίνεται κάτι έξω. Οι μεν θα πούνε αυτό ή δεν θα πούνε αυτό. Αν είσαι στη μέση. Την πληρώνουν τα βατράχια. Ακριβώς. Θα πω εγώ. Ακριβώς. Δανειζόμενος μια δήλωση έτσι πρώην πρόεδρο του Άρη. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η προπόνηση είναι έτσι. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει. Τα βιντεάκια θα ξεκινήσουν ακόμη σε πιο λίγα λεπτάκια. Δηλαδή, από στιγμή στιγμή περιμένω να δω το All About Aris κάνει live μετάδοση. Χωρίς αυτά και ελπίζω. Και πάντα είναι συγκεκριμένοι 2-3 που σχολιάζουν γύρω την κάμερα. Χρυσάνθη. Πού δεν γυρνάει, ρε παιδιά, δεν γυρνάει. Η δεύτερη πιο συχνή ερώτηση είναι: καλησπέρα, Χρυσάνθη. Με Ματέο Γκαρσία, τι γίνεται. Με Ματέο, ναι. Θες αύριο να το βγάλουμε κι εμείς και να ρωτήσουμε με τον Γκαρσία τι γίνεται. Νομίζω ότι από Δευτέρα δεν θα έχεις δουλειά να το κάνεις αυτό. Εντάξει, αξίζει. Μάθαμε φίλοι με τον Γκαρσία. Να σου πω κάτι όμως. Πρέπει να τελειώσει και αυτό το αστείο. Αυτό το σύριαλ έχει τραβήξει από το τραβάει από το Μάιο. Δηλαδή, οι πρώτες ειδήσεις που είχαμε για τον Ματέο Γκαρσία ήταν στις Sportexpo ήμασταν. Και από τις Sportexpo μέχρι σήμερα, οι Sportexpo ήταν πριν το Πάσχα. Έχουν περάσει 3 μήνες. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Που φήμες λένε ότι όλοι οι υπουργοί μαζί δεν έκατσαν όσο έκατσε ο Γιώργος Γκάτος στη Sport Expo. Όλοι οι υπουργοί μαζί όλες τις μέρες. Εντάξει. Φημολογείται. Οι υπουργοί ήρθαν, πέρασαν, έκαναν τον περιοδικό του αγώνα και έφυγαν. Ο Γιώργος Γκάτος είναι σταθερή αξία στη Sport Expo. Εντάξει. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι στην επικαιρότητα είναι φυσικά και τα πολλά αντίο. Του Σούντγκρεν στην ΑΕΚ, μία στην ΑΕΚ, μία στην ΑΕΚ σαν μητέρα ομάδα, δύο στον κόσμο. Μια απάντηση. Είναι η αλήθεια ότι είναι αγαπητός ο Σούντγκρεν στον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά και. Ξέρεις, τι δεν θα μου λείψει καθόλου. Τι δεν σου. Αυτό το Σαββατοκύριακο που θα ανοίγω, που άνοιγα και έβλεπα τι κάνει Σούντγκρεν στην τέτοια, στη Σουηδία, του αγώνε της ΑΕΚ που έβλεπα. Και σπανταλούσα χρόνο. Δηλαδή τους περίμενε. Το βλέπες στο live, ok. Έβλεπες αγώνα κανονικά. Ο ήρωας, ο εργάτης Γιώργος Γκράτος, θα πω εγώ. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να καταλήξουμε το μύθο ότι μου μοιάζει. Έτσι. Κάντε όχι, κάτι αλλάξει. Όχι. Μοιάζει. Είναι μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού σου. Ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο, θα πω εγώ. Μας υποχρέωσες, ρε. Εντάξει, δηλαδή σε είπαμε. Ψηλό ξανθό γαλλομάτι. Όχι, γαλλομάτι δεν είναι. Ψηλό ξανθό σκανδιναβό. Γιατί όταν φίλε και τα γένια σου είναι ξανθά, κάτι πάει πολύ στραβά. Δεν ξέρω, κάτι. Εσύ είσαι σκανδιναβό, είσαι Σουηδό. Δεν είσαι τώρα.
Έλλην. Του Σκανδιναβού ζηλεύω μόνο αυτό που είναι νύχτα και μέρα. Ξέρω εγώ μεγάλα διαστήματα του 24ωρου. Μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν με συγκινούν. Θαρώ. Θυμίζουμε τα φιλικά του Άρη. Βγήκαν έτσι προς τα έξω τα τηλεοπτικά κανάλια τα οποία θα τα καλύψουν. Το φιλικό με τον Ατρόμητο θα μεταδοθεί μέσω της ΕΡΤ. Μέσω αλλά της και στο Κλάνης Βικελίδης. Εννοείται. Όσοι δεν μπορείτε να είστε στο Κλάνης Βικελίδης. Και το επαναλαμβάνω έτσι. Αυτό γιατί είναι πιο σημαντικό, ας πούμε, η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο από το ίδιο το φιλικό κτλ. Γιατί είναι καλό σε πολλά επίπεδα. Είναι και ψυχολογία μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Είναι και το οικονομικό σκέλος που θα βοηθήσει τον Άρη σε μια νεκρή περίοδο. Ναι, είναι τα επίσημα αποκαλυπτήρια, τα φιλικά επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου γηπέδου με τα έτσι. Ναι, κόρτσιτ. Κόρτσιτ. Oh my god. Και... Oh my god, man. Εδώ έχουμε χαμούλη από γκολ. Για πες μας λίγο. Όχι, εντάξει, μην μας πεις τα γκολ. θα τα πει η επόμενη κουμπί τα γκολ. Δεν χρειάζεται. Δεν θα καλύψουμε τώρα και το κουμάρι. Εντάξει, είπαμε. Το καλύπτω εγώ κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν μην το κάνουμε τώρα θέμα. Λοιπόν, και φυσικά όλο το ρεπορτάζ σχετικά με την ενημέρωση του Εραστέχνη. Εγώ θα το λέω και το ξαναλέω ότι είμαστε. Ο Εραστέχνης εντωμεταξύ δεν έχει καλοκαίρι και δεν είναι εποχιακό. Έχει αθλήματα τα οποία είναι σε φουλ ρυθμού τώρα. Συνεχίζει κανονικά. Είχαμε... Δηλαδή κάτι μετάλλια, κάτι. Σαρώνει τα μετάλλια ο Εραστέχνης εντωμεταξύ. Κάτσε καλά. Κάθε μέρα, ευτυχώς. Θα πω εγώ. Είχαμε Στίβο. Τώρα η ανανέωση της Λαμπριάνας Πίτα στο γυναικείο βόλεϊ που έχει κάνει άλλες 4-5 μεταγραφές φέτος. Εγκρίνω. Μεταγραφικές κινήσεις στο. Με το γραφικό σκηνή στον τρίγο βόλεϊ του Άρη. Εντάξει, λέω τις κοπέλες που έχουμε πάρει και συνέντευξη από τον Εραστέχνη πρέπει να συζητάμε λίγο περισσότερο. Μεταξύ άλλων, είχαμε χθες και την αποχώρηση του Πασχάλη Καραγιάννη από το τμήμα Πόλο, έφορος του αντρικού πόλου. Του αντρικού πόλου, όχι του αντρικού πόλου. Αποχαιρέτησε τον κόσμο της ομάδας μέσα από ένα μακροσκελέστατο μήνυμα μέσω της επίσημης σελίδας της ομάδας στο Facebook. Ουσιαστικά πήρε μια ομάδα από το 0 και την έφτασε ως τα play-off ανόδου από την Α2 στην Α1, όπου η ομάδα δεν τα κατάφερε φέτος. Επίσης χθες είχαμε την πρώτη προπόνηση της K19 που ξεκίνησε και αυτή τη δική της προσπάθεια και θα ρηχτεί στη μάχη του αντίστοιχου πρωταθλήματος που ο Άρης έκανε μια αρκετά καλή είχε μια αρκετά καλή παρουσία κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Ο Πασχάλης Μελισσάς συνεχίζει στο τιμόνι της ομάδας, μαζί του είναι και ο Χρήστος Καριδόπουλος ως βοηθός του, αλλά και ο Αλέξανδρος Δέλιος ως προπονητής τερματοφυλάκων, ενώ ως γενικός αρχηγών όλων των ακαδημιών για την ομάδα υποδομής, ένα κομμάτι που ο Άρης θέλει να ποντάρει σίγουρα, θέλει να βγάλει τους δικούς του παίχτες μέσα από εκεί τα επόμενα χρόνια, παραμένει ο Πάνος Αλεξιάδης. Ωραία. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες μέσα στο All About Άρης. Πλέον νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που ξεκινάνε όλα τα τμήματα, πιάνουν full ρυθμούς. Επανερχόμαστε σιγά σιγά. Ας πούμε, οι διακοπές των αθλητών τελειώνουν, αν δεν έχουν τελειώσει ήδη στα αθλήματα αυτά. Αν δεν είχες Ευρώπη φέτος, ακόμη διακοπές θα είχαμε, να ξέρεις. Θα ήταν στο πρώτο στάδιο σε προπονήσεις εδώ στο Ρήσιο, ίσως. Κάπως έτσι. Στο Ρήσιο δύσκολα γιατί συνεχίζουν οι διαδικασίες. Ίσως είχαμε πρώτη προπόνηση. Καλά. Στο Κλάνης Βικελίδης. Πρώτη προπόνηση θα είχαμε τώρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε Τσίπια από τα 3-5 πηγάδια. Ναι, αυτό ακριβώς. Εδώ που έχει 10 βαθμούς και εκεί θα βάλουν και 30, ξέρω εγώ. Στο Άργος οριστικό. Στο Καρπενήσι. Δεν χαλάει. Α, κάτσε. Καρπενήσι, ναι. Καρπενήσι, ποιο ήταν ο Αναστόπουλος στο Καρπενήσι. Ναι, νομίζω Αναστόπουλος. Και ποιο είχε πάει. Παπαδόπουλος, φίλε. Όχι, η χρονιά. Η χρονιά με το Δημήτρη Καλαϊτζίδη είχαν ανέβει στη Σερβία και γυρίσαν στα μισά τη προετοιμασία. Ή με το Κατσαβάκι ήταν. Τι θυμήθηκες τώρα. Ξέρω. Μην σου βάλεις σκέψη από χθες που μιλήσαμε για το Πράβετ της προετοιμασίας. Θυμήθηκε και άλλα ακόμα. Α, και η Ιταλία που είχαν πάει σε ένα πολύ άκυρο μέρος. Η Ιταλία που είχαν πάει με τον. Όχι με Μπάγεβιτς, με Μπάγεβιτς Ολλανδία είχαν πάει. Ήταν η προετοιμασία που ο Χρήστος είχε χάσει τις αποσκευές του. Και ήταν σε όλη την προετοιμασία. Πού τα θυμάσαι αυτά. Αυτά είναι αυτά, μα κάτσε. Αυτά που τα θυμάσαι. Αυτά τα λέει συνέχεια. Πού τα θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Αν είναι, γράψε χαμένες αποσκευές. Google.
Λοιπόν, FM και το μήνυμά σα στο 54526, τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής All About Aris On Air. Εδώ παρέα με Γιώργο Γκάτο, με όλα τα θέματα της κυτρινόμαυρης ενημέρωσης και όχι μόνο. Το μακρινό 2012, με Μάκη Κατσαβάκη ήταν στην Ιταλία. Και φυσικά να σχολιάσουμε λίγο και Λοσάνο, έτσι. Υπέσβε. Λυσμονήσαμε λίγο Λοσάνο. Να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, μιλώντας για τον αυριανή αντίπαλο του Άρη. Υπέσβε, ουσιαστικά, είναι μια πολύ πιο δυνατή ομάδα. Ήρβινγκ Λοσάνο. Ναι, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Έχει δώσει δύο φιλικά προετοιμασίας στην Ελβετία, τα οποία κρίθηκαν ανεπιτυχή. Πώς φαίνεται η απειρία εδώ. Γιατί, τι έχει κάνει. Έχετε το βάζει τώρα αυτό. Όχι, ήδη στο έχει. Δεν το... Ναι, αλλά εντάξει, δεν καίγεσαι. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Είναι λοιπόν, είναι άστο αυτό. Καλά, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά όχι στραβά, αλλά όχι όπως τα περίμενε στα πρώτα παιχνίδια η ομάδα του Φαν Μπόμελ. Α, νομίζω Μπαϊράμι, και λέω τι παιχνίδια, τι λέει. Έχει φέρει μια ισοπαλία με τη Σιόν 0-0. Το πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι προετοιμασίας που έδωσε και συνέχεια ιτήθηκε με ανατροπή από την Νις. Μόνο γι' αυτό, να ακούσουν οι παίκτες του Σάββα Παντελίδη λίγο, αν μπορείτε να με κάνετε σποτάκι και να το στείλετε, μόνο γι' αυτό το αποτέλεσμα που έφεραν, που πήγε ο μισός κόσμος κουβά, πρέπει μια τριάρα πρέπει να του ρίξει ο Άρης. Βέβαια, έχει κάποια ελευθερικά. Σε εκείνο το παιχνίδι δεν αγωνίστηκε ο Ιβρυν Γουζάνο, ο Τόνι Λάτο, ο Ιμπραήμ Αφελάη. Και άλλος ένας, το δεξί που έχει στην Ολλανδία, ο Χάμφρις, πώς λέγονται. Μ' αρέσει που με ρωτάς κιόλας. Ναι, αλλά θέλω γιατί να αν δεν δω λίγο Ολλανδικό ποδόσφαιρο δεν μπορώ, κάθε πρωί. Εσύ χάνεις, μπορώ να συμπληρώσω εγώ. Πιστεύω το Ολλανδικό ποδόσφαιρο μπορεί να είναι και επίσης, λίγο καλύτερο απλά. Ουσιαστικά το παιχνίδι με τον Άρη είναι το πρώτο που θα δώσουν επί Ολλανδικού εδάφους για τη φετινή σεζόν. Ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα το ακόμη πιο δυνατό φιλικό με τη Βολφσμπουργκ. Δεν κατάλαβα τι θα πει το ακόμη πιο δυνατό φιλικό σε σχέση με τον Άρη, η Βολφσμπουργκ. Σε παρακαλώ, Γιώργο Γκάτο. Μήπως είσαι στο All About Aris, στο All About Leaky. Δεν ξέρω. Θέλεις να σχολιάσουμε τις διαφορές ελληνικού και γερμανικού πρωταθλήματος. Στο Άλε Σούμπερ Βολφ. Άλε Σούμπερ Βολφ. Και ουσιαστικά δύο μέρες πριν δεχτεί ο Άρης στη μάχη του Europa League, η PSV υποδέχεται τη Βασιλεία. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλουν να είναι σε... Τους βάλει τρία γκολ ο Άρης και μετά θα πάνε στα άλλα να ρεφάρουν. Ναι, μετά θα γίνει... Γιατί το αποκλείεις. Μα το Θεό, αν γίνει αυτό το 0-3 που δεν γράφεις. Έλα. Στον αέρα του, στον αέρα, δώσε. Σαββατοκύριακο θα έχει τουλάχιστον 2.000 διαδικές πάνω. Δουλεύω για τον προϊκό τμήμα της ΠΑΕ Άρης. Εισιτήρια διαρκείας και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ. Το λέμε και το ξαναλέμε. Για την προσπάθεια της ομάδας βόλεϊ του Άρη να επιστρέψει στην Α1 Volley League, εκεί που ανήκει, εκεί που έχει σημειώσει τις επιτυχίες της και εκεί που θα έπρεπε να είναι. Και γίνεται μια πολύ σπουδαία προσπάθεια για να επιστρέψει το τμήμα βόλεϊ εκεί που του αρμόζει. Στηρίζουμε και με διαρκείας. Καρτελάκια κανονικά. Νομίζω το πλήρες πρόγραμμα είναι ένα διαρκές για όλα τα τμήματα, όσο μπορεί περισσότερο ο καθένας. Ο πεσταλμένος του ρεσιτεχνή Κωνσταντίνος Τσίπιος. Έτσι, στηρίζουμε ένα τέχνη. Καλά και καλά κάνουμε έτσι. Και εκτός από όλα αυτά είχαμε και συνεδρία στη Super League 2. Η λεγόμενη Football League. Για πες τι έκανε. Αποφάσισαν, λέει, εντάξει, το αποφάσισαν, παιδί μου, τώρα για 10 Ιουλίου, δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει μέχρι τη χρονιά. Ότι ανεβαίνει. Πίσω που είναι τα σήματα των ομάδων, σαν οθόνη με κίνο ήταν. Από πίσω, και λέω τι κάνω. Ανεβαίνουν δύο ομάδες και πέφτουν δύο ομάδες. Ναι. Το πιστεύεις εσύ αυτό, όχι, θα πω εγώ. Ναι, αλλά είναι σίγουρο, το δεχόμαστε τώρα εμείς αυτό. Έγινε, λέει, σήμερα διοικητικό συμβούλιο. Ναι, ανεβαίνουν δύο, πέφτουν δύο. Ναι, αλλά μεθαύριο δεν μας πούνε άλλα. Και έχει 2-12 ομάδες η Football League. Ναι. Super League. Α, μπερδεύομαι. Με οψιόν συν 2, από ό,τι ακούω. Α, δεν ξέρουμε. Παζιάννα, Λεβαδιακός, Απόλλων Σμπύρνης Πλατανιάς, Απόλλων Λάρισας, Εργοτέλης, Παναχαϊκή, Χανιά, Απόλλων Πόντου, Δόξα Δράμας και ίδια και Καρεσκάκης. Διακρίνω κάποια απουσία. Φαβορή. Ανόδου, κάποια φαβορή που βεβασμού. Κάποιες ομάδες που ήταν αδιάφορες από τον Νοέμβρη και μετά. Μα μην το λες. Και τα φαβορέ ανόδου πολλές φορές είναι λίγο αμφίροπα. Εντάξει, αλλά εδώ κάποιες ομάδες ξεχωρίζουν.
Δεν θέλω να σε ονοματίσω, αλλά βλέπει ότι έχουν το βάδι. Θα ανέβει δηλαδή. Ποιο λε θα ανέβει, για κάνω. Δεν κάνω που το βλέπει από τώρα. Πολύ... Κάτσε να ολοκληρωθούν τα ρόστερ. Κάτσε να δω να σου πω εγώ. Δύο ανεβαίνουν, είπε. Δύο ανεβαίνουν και πέφτουν. Παναχαϊκή ένα. Και. Τι φαβορεί αυτό. Και Κέρκυρα δύο θα ανέβουν. Αυτό και αν πρέπει να γίνει σποντάκι. Φίλε, φίλε, τέτοιο. Νίκητς. Ναι, εντάξει. Δεν ανεβαίνει ο Νίκητς με αυτή την ομάδα του χρόνου. Σε αυτή τη βήτα εθνική. Η Κέρκυρα δεν ξεκινάει με μείον 3 φέτος. Ναι, πω. Μα έδωσε στεγνά. Περίμενα. Λες να έχει κάνει τέτοια πρόβλεψη. Όχι, δεν έχω πιάσει το στόμα μου. Ακόμη περισσότερο. Δώστε μου και αβάτζο. Με handicap. Όχι, όχι, δεν ισχύει, δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Τίποτα, ναι, 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 τώρα θα δείξουμε και αυτό το σημείο, τύπο. Ναι, δεν χάνεται αυτό. Αυτό είναι επικό που έχει γίνει. Λοιπόν, τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής. Ουσιαστικά, αύριο θα γίνει μια... Για να πάμε και στην αυριανή ατζέντα της εκπομπής. Α, θα κάνεις και pre-game για το αυριανό, δηλαδή θα τόσο κάνω. Πιο. Τι καίγεσαι, τι έχεις. Τι έχεις ετοιμάσει και καίγεσαι για αύριο. Θέλω να κερδίσω αύριο, δεν έχει. Δεν εντάξει, αν νομίζω για την εκπομπή θα κάνεις pre-game. Με την εκπομπή pre-game. Για την εκπομπή pre-game είσαι ο ειδικός εσύ, αλλά το έχεις αμελήσει αυτή τη βδομάδα, φίλε. Δηλαδή μας λείπουν οι φάνες τίτλου σου. Είδες. Αύριο θα επανέλθω. Αύριο θα επανέλθω με ποστάρισμα. Με ποστάρισμα. Oh. Να πούμε ότι έκανε σήμερα εσύ ένα live στο Instagram το οποίο μπορεί να το δει ο κόσμος. Οι followers σου. Πόσο το έχεις στο Instagram, Gorgeous 3. Gorgeous. Από εδώ νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσω από την εκπομπή. Εντάξει, φίλε. Σε δίνουμε στο Instagram για να δει ο κόσμος και το οπτικοακουστικό κομμάτι της εκπομπής. Το ακουστικό θα το ακούσει σε λίγα λεπτά στο labautars.com. Θα ανέβηκε σαν θέμα στο labautars. Με πλούσιο ρεπορτάζ από Ολλανδία μεριά. Το βάλω εγώ, φίλε. Σε λίγο τα βιντεάκια θα αρχίσουν να σκάνε το ένα μετά το άλλο. Και ουσιαστικά νομίζω ότι μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Ναι. Χορηγή και φύγα. Σιγά-σιγά, ναι, σιγά-σιγά με τα δικά σας μηνύματα βέβαια. Μας ρωτάτε εδώ και για Ματέο φυσικά. Ρωτάτε και για όλα τα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα του Άρη, τα οποία προκύπτουν. Καλώς να προκύψουν και καλώς να γίνουν. Τώρα να συζητάμε για μεταγραφικά. Νομίζω το κάναμε και με τον Χρήσανθο. Είπαμε τις ελλείψεις του Άρη, όσες ελλείψεις έχουν απομείνει. Εσύ έχεις σοκαριστεί από την κλωτσιά που έφαγε ο Περουβιάνος. Που έδωσε μάλλον ο Περουβιάνος. Έχω πάθει πλάκα με τα βιντεάκια από τη Χαλκιδική πάλι που τα βλέπω και ξαναβλέπω όλη μέρα. Α. Και λέω δηλαδή σκέψου τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δηλαδή αυτό έγινε μέσα σε μια ώρα. Και είναι μια περίοδος που η Χαλκιδική ξέρεις, είναι πλήρης από κόσμο. Ναι, από τουρίστες κυρίως. Ναι, έχουμε και Χαλκιδική, ρε φίλε. Τουλάχιστον έχω δεκάδες φίλους που δουλεύουν σε ζών και τα λοιπά. Και ξέρεις, με το που ακούστηκε αυτό το πράγμα, το μυαλό σου πήγε σε 1000 κακά σενάρια. Δεν μπορείς να μείνεις ψύχρεμος εδώ. Μα δες εδώ, δες με τι μανία φυσάει. Κοίτα πώς παίρνει πόρτες. Τα πήρε και τα σήκωσε εντελώς. Και αυτό έγινε σε ώρες, σε κάτω από 5-6 ώρες. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Έτσι, δηλαδή αυτό για να επανακάμψει θέλει χρόνο. Εσείς σε λίγα λεπτάκια θα μπορείτε να δείτε μέσα στο All About Aris τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Βαγγέλης Παζαντζίδης από τις VIP θέσεις του γηπέδου, τις δερμάτινες. VIP ή VVIP. Όχι, αυτές είναι οι VIP. VIP. Οι δερμάτινες με το σήμα του Άρη, αν δεν κάνω λάθος, και ντυμένο πάνω. Είναι υπέροχες. Σαν τη Μυραλάκη κάνεις τώρα και το μπορδοροδοκόκκινο. Να σου πω κάτι. Και ντυμένο. Δεν συναντάς στο γήπεδο συχνά τις καρέκλες, φίλε. Σε ελληνικό γήπεδο. Αυτό είναι σινεμά. Αυτό που βλέπεις εδώ είναι σινεμά. Και σε ναι, ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Και όχι και κάποιο συγκεκριμένο σινεμά το οποίο δεν έχει τόσο καλές θέσεις. Υπάρχουν σινεμά που έχουν χειρότερες θέσεις από το. Εντάξει. Τώρα νομίζω ήρθε να αποχαιρετήσουμε. Φεύγεις με μηνίσκο, άσε με να τα πω. Όχι. Πρέπει να σε κόψει ο Χολίπτς αν συνεχίσει. Λοιπόν, αναλύνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα με νέα εκπομπή All About Aris On Air που θα είναι και στα πλαίσια του φιλικού του Άρη. Ναι. Έτσι, με Γιώργο Γκάτο εδώ πέρα και Χρήστανο Σαλτίδη από Ολλανδία. Μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου είχαμε σήμερα τον Χρήστο Κιώση. Και σήμερα Χρήστο Κιώση, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα. Ναι, το επόμενο τρίωδο. Εδώ με τον Ζάχο που θα συνεχίσει έτσι, και κάποια θεματάκια του Άρη. Μέχρι τότε. Εμείς να ευχηθούμε μέχρι αύριο. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης.